μία η ώρα πηγιάτες. Μουσικάρες. Σήμερα είναι ο Νικ Βόρεν, σήμερα είναι. Ο Πάρτι Άνιο, αλλά χρήσαμε, δεν γίνεται αυτά. Καλησπέρα! DJ Chris. Καλώς ήρθατε! Εν τω μεταξύ, άλλοι βγάζουν θέματα και συνεντεύξεις και εμείς. Και εμείς έχουμε μία παρατέταρτο. Έχουμε. Μιλάει ο Ένινγκ αποκλειστικά. Αποκλειστικά σε όλους. Πω, μη έψιλον δέλτα γάμα, Χρυσανθέ. Δεν μοιάζει ωραία, με ωραία. Την τοβόλη, την αποστολή αυτή. Δες λίγο, την αποστολή. Η αποστολή είναι πιο ωραία. Μία μέρα δεν ήρθες εδώ και ήταν η αποστολή εδώ. Γι' αυτό. Προφανώς. Ναι, όντως πρέπει να κλείσουν τη τηλεόραση. Έλλη κοκκίνου. Λοιπόν, καλησπέρα. Ναι. Τρόικα και τρόικα. Σήμερα. Τρόικα, σήμερα 12 Δεκεμβρίου. Σωστά μιλάτε. Άλλη μια πρωτιά της εκπομπής. 12 του μηνός σήμερα. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα είμαστε στο μετέχμιο εν όψη ενός Σαββατοκύριακου γεμάτο δράση. Και βεβαίως προερχόμαστε και από μια μεσοβδόμαδη κινητικότητα, η οποία κορυφώθηκε, Στέργιο, χθες. Με το φοβερό. Κολάρα, φίλε. Με την κολάρα του LRB. Που γράφει και ο πρωταθλητής. Κολάρα! Κολάρα γράφει στην πρώτη σελίδα, από πέναλτι. Καλά είδες που πήγε το σουτ. Μήπως ήταν καλά χτυπημένο. Καλά ήταν χτυπημένο. Πήγε ψηλά, ας πούμε, και τα λοιπά. Κολάρα! Και μετά να ρωτήσω γιατί πουλάνε τριψήφιο αριθμό φίλων. Άντε πάλι. Δεν τους απασχολεί. Δεν τους νοιάζει. Τους απασχολεί, Χρυσάνθη, γιατί. Όχι, δεν τους απασχολεί. Δεν τους νοιάζει. Μπήκε στην άλλη και γι' αυτό έκλεισε και η τρίτη, μπήκε στη δεύτερη, η οποία είχε μπει στη τρίτη. Γιατί πλέον έχουν site. Είναι τρεις εφημερίδες. Όλες οι εφημερίδες κλείνουν. Όλες οι εφημερίδες κλείνουν. Μόνο η Φόρτσα μένει. Να ξέρεις. Όντως. Είναι η κορυφαία. Ναι, ναι. Και είναι για μένα μια. Και πουλάει 15.000 φύλλα τη βδομάδα. Ολοκληρωμένη έκδοση, Χρυσάνθη. 64 σελίδων. Δεν έχει πολύ άρι. Με αυτοκίνητο. Δεν έχει άρι. Δεν έχει πολύ άρι. Δεν έχει, είναι αλήθεια. Ούτε Ηρακλή έχει. Με στοίχημα, με συνεντεύξεις. Ναι, ναι, ναι. 64 σελίδες. Μπράβο. Του Σαββάτου. Να πηγαίνει καλά. Να πηγαίνει καλά. Ηρακλή θα έχει την παράλληλη εβδομάδα. Τι. Με το καλό Κώστα. 28 Δεκάτου. Με το διπλό. Ναι, σφαγή στο Ιβανό. 28 Δεκάτου παίζει μπάσκετ. Μάλιστα. Τι λες, Κώστα. Ναι, ρε Χρυσάνθη. Εδώ πάμε να δώσουμε στον κόσμο άδειες. Δώσε. Τώρα πάμε άδειες. Πότε θα φύγεις. Τη Δευτέρα λέω να φύγω. Καλή χρονιά. Του χρόνου τη πρωτοχρονιά τη Δευτέρα. Όχι, το μεθαύριο. Α, μάλιστα τώρα. Άδειες, τι άδειες. Τι άδειες. Εμείς εδώ δεν δίνουμε άδειες, παιδιά. Το ξέρω, παιδιά. Παιδιά, εμείς εδώ δεν δίνουμε άδειες. Κάτι έχω ακούσει. Κάτι έχω ακούσει. Τι έχουμε τώρα στην επικαιρότητα. Καταρχήν, μία παρατέταρτο να πούμε, θα μιλήσει ο Ένινγκ και ένας ποδοσφαιριστής του Άρεος. Οπότε θα τους ακούσουμε εν ώψη του αγώνα μεθαύριο με τον. Ο Λουμπούτης. Φίλος τον Όφη. Τη Βαλμάδα. Υπάρχει ανακοίνωση της ΕΠΟ που λέει ότι είναι ψέματα τα όσα κατήγγειλε ο ανώνυμος επιστολογράφος. Ο επιστολογράφος. Μνημείο ψεύδους και κατασκευασμένων πληροφοριών επιστολής κόρπισαν άφθονο γέλιο. Μισό λεπτό. Εγώ δεν την ξέρω την επιστολή όμως. Η επιστολή τι έλεγε. Η επιστολή δεν δημοσιεύτηκε στα. στα μέσα μας. Στα μέσα μας. Και σου λέει τώρα άλλος. Μα αυτό λέω. Ναι, εγώ τώρα το διάβασα. Απάντηση λέει τη ΕΠΟ. Ναι, η επιστολή αρχή τι γράφει. Γράφει κάτι μέσα λέει, για εμφύλιο ανάμεσα στους υπαλλήλους. Και για πολύ μεγάλα μισθολόγια. Διαχείριση και ψηλά μισθολόγια. Εντάξει, δεν είδα βέβαια το εξής. Ότι την επιστολή που έστειλαν οι ίδιοι εργαζόμενοι με υπογραφή δεν είδα να σχολιάζει η ΕΠΟ. Αν ήταν πολύ έγινε. Πιο σημαντική. Αυτό έγινε, το είδα κι εγώ. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ώρα. Στην πρώτη ώρα και στο μεγάλο δώρο που δίνουμε και σήμερα. Λοιπόν, και σήμερα όπως και χθες, δωρεάν για έναν τυχερό από εσάς, έναν αποκωδικοποιητή του ΠΑΟΚ TV σε συνεργασία με την Edition. Κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη, είτε ξέρετε από τεχνολογία είτε δεν ξέρετε, γιατί οι άνθρωποι άνω των 50, 55, 60, οι φίλοι του ΠΑΟΚ προφανώς και έχουν ένα θέμα να το κάνουν από μόνοι τους. Με τον αποκωδικοποιητή ΠΑΟΚ TV, είτε έχετε παλιά τηλεόραση είτε καινούρια smart, η ζωή σας γίνεται πιο εύκολη. Όχι μόνο στα μάτια του ΠΑΟΚ, γενικότερα έχει και άλλα κανάλια μέσα, και με εξόδους HDMI για καινούργιες τηλεοράσεις και με έξοδο για SCART για παλαιότερες τηλεοράσεις. Απλά συνδέεται τη συσκευή, βάζετε τον κωδικό που έχετε, είτε είστε συνδρομητής του ΠΑΟΚ TV είτε αγοράζετε παιχνίδια ένα την εβδομάδα, το λεγόμενο pay per view, και βλέπετε τους αγώνες του Δικεφάλου στην Τούμπα σε υψηλή ανάλυση και άρτια κάλυψη του αγώνα. Εμείς δίνουμε και σήμερα έναν αποκωδικοποιητή FM και ενώ όνομα τεπώνυμο. Το στέλνετε στο 54526 και στις δύο παρακάτω θα κάνουμε όπως και χθες την κλήρωση. Στο μεταξύ συμβαίνουν πράγματα γύρω-γύρω, παιδιά, εντάξει, φανταστικά. Δηλαδή. Μετά από 30 χρόνια ο Άριος Πάγος
θα υπέβαλε στον Ολυμπιακό, τον υποχρεώνει να επιστρέψει 11 εκατομμύρια από τα κλεμμένα του Κουσκωτά. Αυτό πάλι όντως. Τι όντως. Τι χώρα άρα είμαστε. Καλή ωραία πάρα ποτέ. Το 80... Ε, τώρα τα χρειαζόμαστε. 9 ήταν ο Κουσκωτάς. Είναι μια απάντηση για έχουμε μένα 19. Έμεση στο πώς έπαιρνε ο Ολυμπιακός τα πρωταθλήματα. Γιατί κάποιοι βετεράνοι λέγανε με τον Ιδρώτα μου. Φίλε, τότε δεν πήρε φίλε, τα λεφτά τότε ήταν απίστευτα. Ένατος βγήκε όμως. Ναι, μπήκαν οι βάσεις για τα επόμενα χρόνια. Λεφτά, όμως, και καλά, μπήκαν οι βάσεις για τα επόμενα χρόνια. Τα πρωταθλήματα τα έπαιρνε με το Σοκράτη Κόκαλη. Okay, ναι. Πάλι μου τον ανοίγεις στην αρχή της εκπομπής. Με τον οποίο φιλιέσαι. Τώρα ναι. Έχεις κάτι να σχολιάσεις. Τώρα είναι φίλος σας. Έχεις κάτι να σχολιάσεις για το πέναλτι του Ερυθρού Αστέρα. Κανονικό πέναλτι, τι είναι. Κόβει την μπάλα με το χέρι. Αν αυτό γινόταν στο ΠΑΟ Ξάνθη, θα ούρλεζες επί 2-3 μέρες. Ναι. Θα ούρλιαζες. Ναι. Τώρα δεν ούρλιαζες. Τι θες να πεις, ότι στήθηκε ο Ερυθρός Αστέρας και έχασε 4 εκατομμύρια ευρώ. Εμένα πόσο μου τους αγόρασε. Αυτό το πέναλτι μου έκανε εντύπωση εμένα. Το πέναλτι το, το κάνει με το χέρι γιατί είναι από πίσω ο άλλος έτοιμος να βάλει γκολ με το κεφάλι. Είναι πολύ, πολύ απλό. Είναι έτοιμο, πάει να πει γκολ. Δες το παίκτη του Ολυμπιακού, πάλι θα κάνει και την κίνηση. Άμα δεις. Είναι να κάνει το άλμα, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα μπει ρε Χρυσανθέ. Άρα σου φαίνεται νορμάλες είναι η αντίδραση του αμυντικού του Αστέρα. Για... Ναι, με βάση αυτά που λέει ο Κόλκας σε σχέση με τους μαύρους αμυντικούς, ναι. Μάλιστα. Δεν το έχει πει ο Κόλκας 50 φορές. Εδώ γιατί δεν το χρησιμοποιεί. Ότι είναι βούρλα. Επειδή είναι Ολυμπιακός. Με το που μπήκε αυτός το μεταξύ έκανε το πέναλτι. Αυτός μπήκε, αυτός. Ναι, ναι. Αυτός μπήκε στο 81 για να κάνει το πέναλτι. Στο 82 και στο 86 έκανε το πέναλτι. Και τα σερβικά μιμιέ λέει βράζουνε. Βράζουν. Πάει ο Μάριν εντωμεταξύ και τον ορμάει. Και του λέει διάφορα το βλέπεις ότι ο Μάριν του λέει και τι είναι αυτό που έκανες και λέει ο άλλος πήγα να κάνω αυτό. Ναι, 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 κάνω. Εντάξει. Και ο Μάριν αρνήθηκε να εκτελέσει το πέναλτι λέει. Εντάξει τώρα αυτά, ρε φίλε. Θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακάρα μου. Αυτό πώς το ξέρουμε τώρα. Έτσι διάβασα χθες. Πού το διάβασα. Ότι αρνήθηκε να εκτελέσει το πέναλτι. Εντάξει, όλα είναι θέμα επικοινωνίας. Το έχασε και μας στέρισε 800 ευρώ. Το άλλο το παιδί, ναι, αλλά η Ελλάδα έχει ελπίδες χάρη στη συγκομιδή του Ολυμπιακού. Δεν τα λες αυτά. Δεν τα λες αυτά. Μήπως γλιτώσουμε. Που φέτος βγήκε η συγκομιδή. Και ποια ομάδα είναι πάνω από μια άλλη ομάδα στη συγκομιδή βαθμών για την Ελλάδα. Το είδα, το είδα. Ο μεγάλος Άρης πάνω από τον Άιτη τον Ταμπλούχο. Έτσι. Υπερπροταθλητή και τέτοιο που στην Ευρώπη όμως που παίζει πολύ δυνατά μάτς. Πιο δυνατά από ότι στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα δεν είναι τόσο υψηλό το επίπεδο. Ζούμε, πήρε 300 βαθμουλάκους. Ενώ ο μεγάλος Άρης 500. Γιατί πήρες 500? Γιατί έπαιξα, κέρδισα τους Κύπριους, φίλε. Εγώ. Α, ναι. Είμαι η αιτία που δείξει. Ακόμα ελπίζει η Ελλάδα. Ο μεγάλος Άρης. Είμαι βαθιά συγκινημένος το μεγαλείο του Άρη. Και του χρόνου να σε ευχηθώ, αν και δεν το βλέπω, σου λέω. Ναι. Δεν δίνει θέση τα play out. Δεν δίνουν θέση στην Ευρώπη. Τέταρτο θα βγω, να ξέρει. Τα play out. Τέταρτο θα βγει. Τέταρτο. Οχ, δήλωση. Εσύ είπε ότι θα παίξω play out, εγώ λέω εγώ τέταρτο. Όπω έκανε δήλωση και εσύ, Στέλιο, ότι δεν θα πέσει ο. Τι έκανε δήλωση. Ότι θα πέσει ο Άρη και δεν θα πέσει ο Άρη. Στην Α2. Α2, ναι. Και θα είναι λόγο να βγείτε στου δρόμου αν μπείτε στα play off. Σαν έκτο. Έτσι το βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθο. Με και έκτο να μπω. Έχω τη δυνατότητα να πάω τέταρτος στο τέλος με τα play-off, ξέρεις. Έχει άλλα 10 μάτς τότε. Βεβαίως. Κανονικά μάτς. Ο Τομανέ και ο Ζάντερ απέκλεισαν τον Ερυθρό Αστέρα από την Ευρώπη. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας Journal. Εντάξει, φίλε. Στο άρθρο γίνεται λόγος για ηλιθιότητα του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή. Βραζιλιάνος Πεκταράς. Ο οποίος έκανε το χέρι στο πέναλτι του 86. Η Blitz γράφει: ο Ζάντερ και ο Τομανέ καταδίκασαν τον Αστέρα. Το πέναλτι στην Αθήνα έβαλαν τέλος στο ανοιξιάτικο ευρωπαϊκό όνειρο. Εντάξει. 20 γκολ έφαγες ρε εσύ Αστέρα. Στην 20. Ανάλυση του αγώνα αναφέρεται πως το χέρι του Βραζιλιάνου ήταν ακούσιο. Ορίστε. Ναι. Ναι, ρε φίλε, πήγε να κάνει κεφαλιά και χτύπησε το χέρι του. Ήταν ακούσιο. Εντάξει, το μάτς βέβαια είναι για 3-0. Είναι, ναι, χάνει είναι. Το πέναλτι μεν, αλλά είναι για 3-0. Το μάτς. Έχουν 27-4 τελικές. Εντάξει. Η Νοβόστη γράφει: ο Αστέρας τιμωρήθηκε. Ο Τομανέ και ο Ζάντερ τελείωσαν το ευρωπαϊκό όνειρο στην Αθήνα. Σημειώνοντας πως η ενέργεια του Βραζιλιάνου στο πέναλτι ήταν απρόσεκτη. Και ακατανόητη. Να ακούν λοιπόν τον Χρήστα τον Κώστα για να καταλαβαίνουν γιατί έκανε το χέρι. Συγγνώμη. Τα βούρλα αυτά που δεν ξέρουν. Αλήθεια να το περίμενε λίγο. Η ΕΠΟ τελικά έβγαλε ανακοίνωση. Γιατί μου λέει ένα συνάδελφο ότι στο site τη ΕΠΟ δεν έχει ανακοίνωση. Τι δεν έχει. Θα ανέβει τώρα. Πρώτα ανέβηκε στο SDNA και μετά ανέβηκε στο site τη ΕΠΟ. Δεν ξέρω που ανέβηκε πρώτα. Πάτησε το λάθος κωδικό ο συνάδελφος. Το έχω κάνει εγώ, να ξέρεις. Έχει πολλά... Εγώ το έχω κάνει, να ξέρεις. Έχει ίδιο username. Μια ιστορία που δεν πήρε την έκταση που της αρμόζει. Κάτσε να δω ρε φίλε. Και η προηγούμενη εκπομπή δεν τη σχολίασε. Τι να σχολιάσει η προηγούμενη εκπομπή. Το ξέχασε. Μας είπε τον Ιβάν για Σον Κόνερι. Ναι, 4 κεφάλια το περνάει. Για να τον ψηλώσετε. Η τηλεόραση ψηλώνει, Χρήστα, δεν είναι τόσο ψηλός του Σον Κόνερι. Συγγνώμη.
Ένα 80 είναι τουλάχιστον. Ο Σον Κόνερι. Άκου λίγο. Το κάνανε σχετικά με τις, όπως την ταινία του Παναθηναϊκού. Ποιο θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, τον Τάδε. Ποια ναι, πια. 1,88. 1,88. Ψέματα είναι αυτά του Χόλιγου, το ξέρεις. Ούτε 1,75 είναι, πιστεύω. Λοιπόν, η ιστορία που σας έλεγα, παιδιά, ναι, ναι, έχει κάνει αίσθηση στη Λάρισα και όχι μόνο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ο παδός της ΑΕΛ στολίζει αρχικά το μπαλκόνι του με φώτα νέων χριστουγεννιάτικα και σχηματίζει τη λέξη ΑΕΛΑΡΑ. Ωραίος. Φτάνει λοιπόν η φωτογραφία μέχρι την ΠΑΕ ΑΕΛ και τον Αλέξη Κούγια. Βγαίνει μια ανακοίνωση που λέει ότι ο φίλαθλος αυτός να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο ναι, της ΠΑΕΛ. Ωραίο, ωραίο, ναι. Μπράβο. Να του δώσουμε δώρα. Να του δώσουμε διαρκείας και στον ίδιο και στην οικογένειά του, αν δεν έχουν. Η φωτογραφία αυτή θα είναι στο προπονητικό, στα γραφεία της ΠΑΕ κτλ. Κτλ. Και προφανώς με την έκθεση πήρε το θέμα, δεν ήθελε ο άνθρωπος αυτός να πάρει διαρκείας από τον Αλέξη Κούγια και προσθέτει τη λέξη free από πάνω. Oh. Δηλαδή ελευθερώστε τη Λάρισα. Και υπάρχει και δήλωση του Αλέξη Κούγια. Free Ελλάρα έβαλε. 900 λέξεων. Έμαθα ότι ο παπάς μας και τα λοιπά είναι ο Σίγμα Δέλτα. Α, τον λέει το και γνωρίζω, δηλαδή την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στη Λάρισα. Βγαίνει κάθε μέρα σε ένα σταθμό που είναι εγκατεστημένο στο πατάρι μιας καφετέριας που ανοίξει τον αρχηγό του παράνομου στοιχήματος κτλ. Και, και εγώ θα του δώσω, λέει, το διαρκείας και θα το πετάξει. Πω... Ωραίες αυτές τις ιστορίες, μου αρέσουν πολύ εμένα. Τι ζούμε. Μπράβο λοιπόν, στον οπαδό. Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και Φρία Ελλάρα. Φρία και Ιωάννα. Χρυσανθέα Ιωάννα. Φίλη μου, ναι. Και τώρα. Η δισογραφία, είπαμε, Πέμπτη σήμερα. Έχουμε και τα μπασκετικά. Είπαμε για το θρύλο. Αύριο παίζει ο Άρης. Αύριο παίζει ο Άρης με να την ΑΕΚ. Να πούμε ότι η ΚΑΕ. Ναι. Εναντίον μας. Όχι καθόλου. Χθες παρουσιάστηκε ο Σάββας ο Καμπερίδης. Καλή επιτυχία. Παρετήθηκε το τωρινό συμβούλιο με Γουλιέλμο κτλ. Κάτι που έπρεπε να γίνει. Αυτό του Γουλιέλμου δηλαδή το συμβούλιο. Που εκτός του Χάρη Παπαγεωργίου, τον κύριο ηθοποιό τον ξέρουμε και τον έχω συναντήσει. Και στο ασανσέρ εδώ γιατί διδάσκει πάνω στο Βουτσινά. Άκη Σακελαρίου. Ναι. Χρήστος Αραμπατζής. Τη κυρία Μακραντονάκη τι είναι. Η Τζελίνα Μακραντονάκη. Η Τζελίνα είναι η γνωστή. Η Τζελίνα, ναι. Του γνωστού. πραγματικά ένα συμβούλιο το οποίο είχε πολλές δράσεις. Τέλος πάντων, το συμβούλιο αυτό δεν υπάρχει πλέον. Άρα πάμε στην διαδικασία του συμβουλίου του νέου. Του νέου. Και πλέον μπαίνουμε σε μια διαφορετική διαδικασία μετά την παρουσίαση και του Σάββατου Καμπερίδη χθες στους παίκτες κτλ. Το σημαντικό είναι βέβαια ότι μπορεί να έφευγε το συμβούλιο οτιδήποτε άλλο, αλλά λεφτά για να πετάξει για την Αθήνα δεν είχε η ομάδα. Για να κλείσει εισιτήρια και να πάει Κώστα στην Αθήνα να παίξει αύριο με την ΑΕΚ. Άρα ή θα έμπαινε στο λεωφορείο, μπαίνω. Στο λεωφορείο, ναι, γιατί μια χαρά. Μια χαρά το λεωφορείο. Να πάμε το λεωφορείο. Παρ' όλα αυτά. Και εμείς πήγαμε με λεωφορείο. Ναι. Και τι έγινε. Και τι έγινε, και τι να γίνει. Εντάξει. Τέλος πάντων, τα έξοδα μετακίνησης τέλος πάντων. Θα πήγαμε καλυφθούν. Με λεωφορείο, θα με καλυφθούν. Τον Ιωνικό, στο ντέρμπι. Ναι. Και πήγαμε με αεροπλάνο με το Παναθηναϊκό και φάγαμε 60. Μπράβο. Άρα να πηγαίνετε με λεωφορείο. Λοιπόν, τα χρήματα λοιπόν για το ταξίδι αυτό, Κώστα, θα καλυφθούν από την ΠΑΕ Άρης και από τον Θόδωρο Καρυπίδη. Ένα ταλιράκι. 5.200 ευρώ είναι αυτά που είχε τάξει, αν θυμάσαι. Τα είχε τάξει. Ναι. Γιατί είχε πει θα πάρετε το 5 ευρώ που θα πάρουμε και τα, και τα ναι, λοιπά. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, δόθηκαν σήμερα αυτά τα χρήματα προκειμένου να πάει η ομάδα στην Αθήνα για το παιχνίδι αύριο με την ΑΕΚ. Ψάχνουν την ανακοίνωση της ΕΠΟ και δεν βλέπω ανακοίνωση της ΕΠΟ. Έχει μπερδευτεί μάλλον. Δεν είναι ανακοίνωση, ήταν ρεπορτάζ. Η ανακοίνωση γράφει. Όχι, λέει η κύκλη της ΕΠΟ εξέφρασε την άποψή του, την έκπληξη, κάτι τέτοιο. Και τώρα που το ψάχνω νομίζω έφυγε και από το... Δεν υπάρχει στο... Υπάρχει φίλε. Στο site υπάρχει. Υπάρχει. Τι λέει. Μνημείο... Η ανακοίνωση λέει. Μνημείο αυτό και τα λοιπά. Δερμή κατηγορώ από την ΕΠΟ, μπλα 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 μπλα. Ναι. Αναλυτικά η ανακοίνωση. Ω. Και δεν υπάρχει στην ΕΠΟ. Κάντε μια ανανέωση. Φίλε. Στην ΕΠΟ. Κάνε λίγο logout και μπες. Oh. Και μπες στην πλατφόρμα την άλλη. Κάτσε να το στείλω στον. Ναι. Στην Τζέσι Παπουτσί. Στην Τζέσι Παπουτσί. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε θα πάμε στο break. Θα πάμε, ναι. Και όταν επιστρέψουμε. Πες μας την προσφορά τη μεγάλη της εκπομπής. Ναι, ναι, πες την προσφορά από κωδικοποιητή, ΠΑΟΚ TV. Ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει έναν αποκωδικοποιητή ΠΑΟΚ TV που κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη ανεξάρτητα αν έχετε παλιά τηλεόραση ή καινούργια. FM και όνομα τεπώνυμο στο 54526 θα κάνουμε την κλήρωση στις 2
παραπέντε. Απλά συνδέεται το μηχανάκι αυτό του ΠΑΟΚ TV συνεργασία με την Edition, με την τηλεόρασή σας. Βάζετε τους κωδικούς που έχετε από το ΠΑΟΚ TV και χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα και καθυστέρηση βλέπετε τους αγώνες του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όχι μόνο της πρώτης ομάδας και της ΚΑΠΑ 19 και τις συνεντεύξεις, και όσο πάει θα μεγαλώνει και άλλο το πρόγραμμα. Έχει και άλλα κανάλια μέσα ο συγκεκριμένος αποκωδικοποιητής FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526. Μαζί μας την πρώτη ώρα Χρύσανθε. Μαζί μας DK Toys, η κορυφαία συλλογή για το ποδόσφαιρο. Μεταλλικές τάπες με όλους τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές της Super League από την DK Toys. Μπορείς να ψάξεις, να βρεις, να συλλέξεις και να ανταλλάξεις με τους φίλους σου τις μεταλλικές τάπες με τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου και τα σήματα κανονικά των ομάδων. DKToys.gr. Αποκλειστική συνεργασία, παιδιά, με τη Super League. Και Dialog, αν ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Ιβέρια, αν μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά, η Dialog σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών είναι η λύση για εσένα. Τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, ρεπό σε αργίες, μοντέρνος χώρος εργασίας, 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη. Dialog.gr. Αρκεί να μιλάς και να διαβάζεις άπτες στα γερμανικά. Η DK Toys, Χρήστα, να ενημερώσω ότι έχει και αυτοκόλλητα. Πλέον ναι. Πιο παραδοσιακούς. Πλέον ναι. Θα έρθουν και αυτά, φίλε. Κανονικά, φακελάκια. Και θα δώσουμε και τέτοια. Κολλάμε στο άλμπουμ. Θα δώσουμε. Κανονικά. Αυτό λέμε και συνέχεια. Μπείτε στο DK Toys. Είναι περίοδος που ψάχνετε τι δώρο θα πάρετε στο γιο, στην κόρη, στο ανιψάκι, στο βαφτιστήρι κτλ. Μπορείτε να πάρετε και ολόκληρες κούτες συμπληρωμένες συλλογές. Έτσι. Και να ξεκολλάει ή να ανοίγει φακελάκια κανένα διήμερο. Γενικότερα, έχει και συλλογές για το Champions League, η DK Toys, και είπαμε και τις τάπες και αστέρια της Super League σε χαρτάκια και πολλά πολλά ακόμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Στο break λέγονται τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Κάτσε να πάω στο site. Άντε πάλι. Της κορυφαίας. Παγώθηκε με το site. Της κορυφαίας πλατφόρμας, Κώστα. Α, ωραία, ναι. Της Nova δηλαδή. Απίστευτο. Στέργιο, τι ακούμε, ρε φίλε. Αφού εκεί θα δείξει. Γιατί κάνει διαφήμιση. Ο Παράς να πέφτει. Μα δεν πέφτει κιόλας. Τι είναι η βλακεία. Ναι, όντως. Ούτε διαφήμιση δεν έχει βάλει. Αυτή είναι η βλακεία. Θα πέσει, θα πέσει. Θα πέσει. Ναι, αλλά εδώ οι άλλοι τα λένε να πέφτει. Εμείς τα λέμε χωρίς να πέφτει. Χρήστα, δεν πες μας λίγο τι έγινε με το θέμα του συναδέλφου και την Νόβα και το Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έκανε μία ένορκη. Τι έγινε. Άτυχος. Πόρε φίλε, απίστευτο. Εν τω μεταξύ, ξέρεις. Αυτοί οι συνάδελφοι, ο συγκεκριμένος ο Χρήστος, ας πούμε, είναι από τους συναδέλφους Στέργιο που λες τι ωραία δουλειά. Ναι. Τι κάνεις, εκπομπές για την Ευρωλίγκα. Ναι, το NBA. Το NBA. Ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου. Ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου σε μάτς Ευρωλίγκας. Ναι. Με ελληνικών ομάδων κτλ. Και έχει ο άτυχος είναι σε μάτς Ευρωλίγκας. Πω, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εντάξει. Τι άτυχος. Και πέφτει και είναι μπροστά στο περιστατικό, Κώστα. Είναι άτυχος. Σε ποιο περιστατικό. Που δεν πρέπει να είσαι μπροστά. Που δεν πρέπει να είσαι μπροστά. Που είσαι μπροστά, που λέει ο Παναθηναϊκός του αυτό, λέει ο Κούσης του Παναθηναϊκού αυτό, λέει ο Τσαλτίδης του Ολυμπιακού αυτό και είναι ο Στέργιος ο ρεπόρτερ μπροστά. Ότι στήσατε το μάτς. Κάνατε αυτό και του λέει ο άλλος, ναι, το στήσαμε. Το κάναμε, ξέρω εγώ. Παράδειγμα λέμε ναι, τώρα. Ναι, ναι. Και είναι μπροστά. Και γίνεται, κάνει καταγγελία μετά ο Τσαλτίδης. Ο Ηρακλής. Ναι, κάνει καταγγελία ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής. Και όπως λέει εδώ και τα λοιπά. Και ξαφνικά εκεί χτυπάει το τηλέφωνο και λες, ναι, γεια σου Χρήστο. Ναι. Ναι. Από τον εισαγγελέα. Είμαι από την Καϊρα Κλής. Ναι. Είμαι από την Καϊρα Κλής. Να ξέρεις ότι σε έχουμε βάλει μάρτυρα. Παιδιά εγώ δεν είδα. Είσαι μάρτυρας, Χρήστο. Εντάξει. Μου. Γιατί σε παίρνει ο. Ναι, Χρυσανθέ μου. Και μετά παίρνει ο εισαγγελέας. Και πας εκεί. Και λέει, πείτε, βάλτε το χέρι στο Ευαγγέλιο και τέτοια. Ορκιστεί να πει την αλήθεια. Και λέει, ναι, και λες την αλήθεια. Δεν είδα τίποτα. Δεν είδες τίποτα, Κώστα. Τότε θα έχεις πρόβλημα με τον άλλον. Κώστα. Δεν είδες τίποτα. Καλά, αν δεν ήσουν μπροστά! Την αλήθεια σου ζητήσαμε να πεις. Δεν είδα τίποτα. Διέλαθε τη προσοχή μου. Άκουσα κάτι φωνές, λέγανε εκεί, φωνάζανε. Τι φωνάζανε, τα και δεν κατάλαβα. Ήταν ίδιο, τα είπε, τέτα τέτ. Τέτα τέτ. Ότι του είπα ότι. Τέτα τέτ, έτσι ήταν. Τρία άτομα έτσι όπως είμαστε εμείς και μιλούσανε. Τι δεν είδα τίποτα. Πρόσεχε και μετά όμως, τι θέμα είναι τώρα. Ότι δεν ξαναπήγε να κάνει κατάθεση. Το ΚΑΣ πήρε, λέει, εκείνη την κατάθεση. Ναι. Και τη χρησιμοποίησε τώρα. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός λέει. Ναι, και ο Παναθηναϊκός λέει ότι τώρα έκανες άλλη. Και την πληρώνει ο συνάδελφος. Έχει πρόβλημα ο φίλος. Απαράδεκτο βεβαίως. Όπως απαράδεκτο αυτό που έγινε και με τον Γιώργο. Ποιο Γιώργο, ποιο Γιώργο. Το Συρίγου. Τι έγινε με τον Γιώργο, δεν μας είπες. Καλά, δεν έγραψε στο site του τη θέση του για το θέμα του Παναθηναϊκού και του Πιτίνο και της εθνικής ομάδας. Και έβγαλε ο Παναθηναϊκός ανακοίνωση.
και στοχοποίησαν τον Γιώργο. Σοβαρά. Βέβαια. Και τώρα έχουμε αυτό το δεύτερο με τον με το Χρήστο. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Λοιπόν. Σε λίγο θα ακούσουμε Ένινγκ. Άντε πάλι. Ναι, ρε φιλέ, βλέπω ότι παίζει. Ένα λεπτό θα μιλήσει. Πόσο? Ένα. Όχι, έχει ενδιαφέρον να το ακούσει. Τον αίτη το Ένινγκ Κώστα. 7 παιχνίδια αίτητος είναι. Αίτητος είναι. Τρεις νίκες, τέσσερις οπαλίες. Και μάλιστα οπαλίες με στην Άκη τα λοιπά. Και μέσα στον Ατρόμητο που φάγες 4 πέρσι, Κώστα. Μποχ, μιλάει! Ξεκινάει ο Ένινγκ. Γεια! Ακούμε Ένινγκ προπονητικό κέντρο του Άρη. Das hängt von vielen Faktoren ab, aber ich glaube, dass wir gut drauf sind und dass wir durchaus eine Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen. Κάθε ρεκόρ έχει και το τέλος του. Τώρα εδώ βέβαια δεν μιλάμε για ένα απόλυτα αίτητο ρεκόρ, αλλά για μας σε κάθε παιχνίδι στόχος μας είναι η νίκη. Νιώθουμε ότι είμαστε καλά. Το αν θα καταφέρουμε να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά σίγουρα ο στόχος μας είναι αυτός. Πηγαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι για να το πάρουμε. Ο Κόρχουτ πώς είναι και αν θα προλάβει να παίξει? Wie ist die Situation mit Michael Kohlhut? Ist er gut drauf? Ist er in Kader? Wird er spielen oder nicht? Also grundsätzlich ist er gut drauf. Aber ich glaube, dadurch, dass wir drei Spiele in so kurzer Zeit haben, bin ich nicht sicher, ob ich ihn am Samstag spielen lasse. Da ist es mir wichtiger, dass er wirklich dann die beiden letzten Spiele spielen kann. Insofern ist das noch nicht entschieden, aber wir haben alle Dinge vorbereitet. Wenn er nicht spielen kann, weiß ich schon, was wir machen werden. Είναι σε καλό δρόμο, ωστόσο επειδή έχουμε τρία παιχνίδια σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αν δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι δεν υπάρχει ρίσκο στο να τον χρησιμοποιήσουμε, δεν θα χρησιμοποιηθεί. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, θα το δούμε και είμαστε προετοιμασμένοι και για την περίπτωση που δεν θα παίξει ο Κόρχουτ σε αυτό το μάτς. Για μας είναι σημαντικό να τον έχουμε διαθέσιμο τουλάχιστον στα δύο τελευταία παιχνίδια. Στο προηγούμενο έπαιξε ο Σάσα αριστερός μπακ. Υπάρχει και ο Μενέντεθ στην ομάδα, αλλά χωρίς λεπτά συμμετοχής. Η απουσία πλάγιων μπακ του δημιουργεί γενικώς πρόβλημα, είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά. Im letzten Spiel hat Sasa als Linksverteidiger gespielt. Es ist auch Menendez gehört auch in Kader. Das Fakt, dass wir keine echte Alternative in der Links- und Rechtsverteidigerposition haben, ist das ein Problem? Problem ist immer viel gesagt. Letztes Mal war Alex Menendez halt nicht mit uns. Insofern konnten wir da gar nicht drauf reagieren. Das ist sicherlich eine Option, weil er gelernter linker Verteidiger ist. Und darüber denken wir auch nach. Und auch auf der rechten Seite. Daniel Sundgren ist wieder da, hat auch gespielt auf der rechten Verteidigerposition. So. Wir werden sehen, was wir da machen. Aber ich finde schon, wir haben Alternativen natürlich. Aber letzten Endes müssen wir schon aufpassen, was wir machen. Έχουμε κάποιες εναλλακτικές σε αυτές τις θέσεις. Υπάρχει ο Μενέντεθ, ο οποίος είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει στη θέση. Στα δεξιά πλέον έχει επιστρέψει ο Σούντρεν, οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε και αυτή την λύση. Οπότε δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή θα θέλω να σχολιάσουμε, να σταθούμε στο ότι να θεωρήσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα γενικά σε αυτό το κομμάτι. Στρέφει ο Μπράουν Ντέγε, αυτό βάζει καινούργια δεδομένα στην επιθετική γραμμή. Και ο Λάρσον όμως πήγε καλά στα προηγούμενα παιχνίδια. Τι σημαίνει αυτό μεσοπιθετικά? Brown ist zurück und Larsson hat gut gespielt in der letzten zwei Spiele. Was machen wir jetzt so dass in dieser Situation, weil auch Larsson gut drauf ist? Ist doch nur gut. Immer gut, wenn Spieler gut drauf sind. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie beide zusammenspielen. Wir werden kurzfristig sehen, was wir machen. Larsson kann an den Flügeln spielen, ist auch nicht das große Problem. Aber es hilft mir natürlich, weil wir jetzt flexibler sind. Larsson kann nicht? Was ist das Problem? Larsson kann nicht in der Flügel spielen? Doch, kann auch. Kann auch. Okay, prima. Ο, είναι πολύ καλό το ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεται ένας παίκτης από πίσω και καταφέρνει να παίξει καλά και να δείξει την αξία του. Υπάρχει μια σκέψη ακόμη για να παίξουν μαζί στην ενδεκάδα. Ο Λάρσον έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι μπορεί φυσικά να παίξει και στις πτέρυγες. Ακόμη δεν έχουμε αποφασίσει τι θα κάνουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση μας χαροποιεί αυτό το γεγονός. Υπάρχει ένα σερί 7 αγώνων χωρίς ήττα. Υπάρχει και ένα σερί που ο Άρης δεν μπορεί εύκολα να κερδίσει κάποια μάτς. Και έχει γίνει μια ολόκληρη συζήτηση για το τι είναι πιο σημαντικό. Λίγο αν μπορεί και ο ίδιος να μας το διευκρινίσει.
Also es gibt eine große Diskussion, weil wir haben eine unbesiegte Serie von 7 Spielen, aber wir gewinnen auch nicht so oft. Wir haben 3 Unentschieden in Serie. Was denkst du, was ist wichtig in dieser Situation? Erstmal bin ich ganz froh, dass wir so eine Diskussion führen können. Also, es gibt wesentlich schlimmere Diskussionen, die man führen könnte. Ich glaube, was wichtig ist, wir hätten alle Spiele, die wir unentschieden gespielt haben, hätten wir auch gewinnen können. Und es gab wenig Spiele, wo ich den Eindruck hatte, wir müssen sie zwingend verlieren und haben sie trotzdem nicht verloren. Das ist schon mal eine gute Sache. Wir haben auch nicht den Anspruch, dass wir vom Fleck weg immer jeden Gegner in Grund und Boden spielen. Wir sind auch eine normale Mannschaft, die natürlich Ziele hat. Und wir werden immer besser. Das ist gut so. Ob wir jetzt 3 Spiele unentschieden in einer Reihe haben, das ist mir eigentlich auch relativ egal. Weil wir haben die Spiele ja gesehen. Ich denke, dass wir gerade auch zu Hause gegen Lamia das Spiel hätten auch gewinnen müssen. Darüber können wir diskutieren. Aber letzte Woche hatten wir Glück, dass wir den Punkt geholt haben. Insofern fahren wir jetzt nach Kreta und fangen wieder bei Null wieder an. Καταρχάς είμαι χαρούμενος που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί υπάρχουν προφανώς πολύ χειρότερες καταστάσεις, έτσι. Θα μπορούσαμε να, σε άλλες περιπτώσεις να μιλάμε για κάτι πολύ χειρότερο. Εδώ μιλάμε για 2 κάπως θετικά στοιχεία. Και για μένα το σημαντικότερο είναι ότι στα παιχνίδια που δεν κερδίσαμε, σε όλα μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει βάσει της εικόνας και της εμφάνισης της ομάδας. Σίγουρα υπάρχουν παιχνίδια τα οποία θα θέλαμε να τα πάρουμε και υπήρχε και η απέτηση να τα πάρουμε, όπως και το παιχνίδι με τη Λαμία. Αλλά δεν είμαστε και σε θέση, και είναι φυσιολογικό και ρεαλιστικό να πούμε ότι δεν είμαστε σε θέση να ισοπεδώνουμε σε κάθε αγωνιστική κάθε αντίπαλο. Στόχος μας είναι να κερδίζουμε. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Και στην Κρήτη πάμε με αυτόν τον σκοπό. Την προηγούμενη αγωνιστική μπορούσαμε να κερδίσουμε, αλλά στο τέλος μπορούμε να πούμε ότι είχαμε και την τύχη να φύγουμε και με τον βαθμό. Θα μπορούσαν να ήταν και χειρότερα τα πράγματα. Στην Κρήτη πάμε για την νίκη και συνεχίζουμε στο ίδιο. Και είμαι και χαρούμενος γενικά που είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Ο Κουέστα είναι έτοιμος να αγωνιστεί και αν υπολογίζεται άμεσα. Ist Κουέστα bereit für die Startelf? Ja. Ναι. Ναι. Επειδή είναι ευκαιρία τώρα που είπαμε για Κουέστα, η απόφαση για Τσιλιγκύρη να μείνει εκτός. Βέβαια είναι της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά και γι' αυτό ακούστηκαν. Πώς ήρθε αυτή η απόφαση? Das ist nicht Neues. Es ist eine Frage für die letzte Woche. Der junge Grieche Tsilgiris war nicht im Kader. Wie ist es so gekommen, dass Sie diese Entscheidung? Ja, ich glaube, das ist völlig normal. Also, dass Tolis uns helfen musste in Athen, war eine unglaubliche Geschichte, die nur der Fußball schreibt. Aber jetzt sind wir zurück zur Normalität und normalerweise spielt Cuesta normalerweise, wenn alles vernünftig läuft, 34 Spiele. Insofern, das ist in Ordnung. Wir wissen, dass wir gute Torwarte in der Hinterhand haben. Junge Torwarte darf man auch nicht vergessen. Sehr, sehr junge Torwarte. Ja, und dann sollte man da keine Diskussion aufmachen, wo keine ist. Also Julian ist klar die Nummer 1 und er wird spielen. Das ist klar, aber grundsätzlich die Frage ist, warum war Fabian der Nummer 1? Genau, aus dem Grund. Okay. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, καθώς έχουμε ένα ξεκάθαρο νούμερο 1 στην ιεραρχία που είναι ο Κουέστα. Και υπό φυσιολογικές συνθήκες ένας τερματοφύλακας μπορεί να κάνει και 34 παιχνίδια σε μια σεζόν, να βγάλει όλη τη χρονιά. Η ιστορία με τον Τόλι στην Αθήνα είναι από αυτές που γράφει μόνο το ποδόσφαιρο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που ήρθε πολύ νεαρός, σε μια θέση που δεν συνηθίζεται να παίζουν τόσο νεαροί τερματοφύλακες και να κάνει ένα φανταστικό παιχνίδι. Είναι φυσιολογικό όμως από την επόμενη ή τη μεθεπόμενη αγωνιστική να επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα σιγά σιγά. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Αυτός ήταν και ο λόγος που την προηγούμενη αγωνιστική επιλέχθηκε ο Έμαν να είναι στην αποστολή και σαν αναπληρωματικός ο Κουέστα. Στο προηγούμενο μάτς σκόραρε ο Φετφατζίδης, ο οποίος κάνει μια από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας και τον διαχειρίζεται τώρα ο ίδιος ως προπονητής, επειδή έχει δει και έχει γνωρίσει πολλούς παίχτες. Ξέρουμε ότι δεν είναι πάντα εύκολο για έναν προπονητή να ξεχωρίζει παίχτες, αλλά για τη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή κάνει ένα σπουδαίο πρωτάθλημα, ίσως θα ήθελα να κάνει ένα σχόλιο. Es ist sicherlich nicht leicht oder nicht schön für einen Trainer, für einzelne Spieler zu sprechen. Aber es gibt dieser Fall. Jetzt, dass Fetfadzidis hat ein grandioses Spiel gemacht und macht eine sehr, sehr gute, seine beste vielleicht Saison in seiner Karriere. Möchtest du etwas
für ihn sagen oder kommentieren? Ich kenne ihn nur so. Also seitdem ich hier bin, habe ich ein sehr gutes Verhältnis, ein sehr enges Verhältnis zu Fetwa, weil er ein Spieler für besondere Momente ist. Er hat Fähigkeiten, die andere nicht haben. Er hat aber auch ein paar Fähigkeiten, die ihm fehlen, gerade was das Verteidigen angeht. Aber ich bin froh, dass ich ihn habe. Und in seiner jetzigen Verfassung hilft er natürlich. Und ich hoffe, das hält auch an. Μπορώ να μιλήσω για όσα γίνονται όσο είμαι εδώ. Ξέρετε, αυτή είναι η αγαπημένη ατάκα του coach. Όσο είμαι εδώ, βλέπω ένα παίκτη με τον οποίο έχω πολύ καλή σχέση και βλέπω ένα παίκτη ο οποίος κάνει πραγματικά πολύ καλή δουλειά μέσα στο γήπεδο. Είναι ο παίκτης εκείνος για τις ιδιαίτερες στιγμές, για τις ξεχωριστές στιγμές. Αυτός μπορεί να κάνει αυτό που λέμε στην Ελλάδα, το κάτι παραπάνω. Και φυσικά το κάνει μέσα στο γήπεδο. Υπάρχουν και κάποιες άλλες αρετές που του λείπουν, όπως συμβαίνει και σε άλλους ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος που τον έχω στη διάθεσή μου και ελπίζω να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά από τον κύριο Ένινγκ. Τόσο λίγο. Θα έχει και παίχτη σε λίγο. Ωραίος ήτανε. Καταρχήν είπε, επιβεβαίωσε ότι παίζει ο Κουέστα. Ο χήμαρος. Δεύτερον, είπε ότι έχει λύσει στην επίθεση παραπάνω. Είπε για το αίτητο. Έχει παίξει σε όλες τις θέσεις. Κώστα. Σε λίγο θα παίξει ο Κουέστα. Ναι, ναι. Έχει παίξει όλες τις τουλάχιστον δεν έχει τον κορυφαίο αριστερό μπακ της Πορτογαλίας που πήρε ο Πάο. Και δεν παίζει το οικογενειακό διπλό. Τον Αγκούστο. Αυτός δεν είναι Πορτογάλος και δεν είναι αριστερό μπακ. Έστω. Έχει μπροστά του τον κορυφαίο Βραζιλιάνο. Και όταν πήρε κόκκινη. Ποιο. Ο κορυφαίος Βραζιλιάνος. Ο Ροντρίγκο. Στο μάτι με την ΑΕΚ. Ναι, το Ροντρίγκο. Τα πήγε περίφημα. Μάλιστα. Και εκεί πάω και τον κορυφαίο αριστερό μπακ. Το πήρε, λέει, μέσα από τα χέρια της Μπενφίκα, της Πόρτο και της Πόρτικ. Δεν χρειάζεται και αυτό, χρειάζεται ποτέ. Σε προκαλώ τώρα, βρες ένα ελληνικό δημοσίευμα. Έχω αυτό που ακούσει, λες είναι ψέμα. Έχω ακούσει την Ελένη Μπούντου να το λέει. Ξαναλέω λοιπόν. Βρες ένα δημοσίευμα. Που να γράφει αυτό το πράγμα. Θα το βρω τώρα, δε φίλε. Εγώ νομίζω ότι κάπου γράφτηκε. Θα το βρω. Νομίζω ότι όντως, Στέργιο, νομίζω ότι κάπου γράφτηκε. Θα το βρω, περίμενα. Σε κείμενο μέσα, όχι σε τίτλο. Ροντρίγκο Σουάρες, λέγεται. Ροντρίγκο Σουάρες. Στα έξοδα για το Αγρίνιο θα σου κάνω έκπτωση. αν το βρεις αυτό το πράγμα. Ελληνικό δημοσίευμα που να λέει είτε ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ είτε άλλο ρεπορτάζ. Ότι τον έκλεψε μέσα στα χέρια τη Πόρτο, τη Μπενφίκα και τη Πόρτο τη Λισαβόνα. Σουάρες έκλεψε. Ναι. Πες τα κάτι άλλο μέχρι το βρω, ρε φίλε. Από. Εμείς το ΠΑΟΚ 24 πέρσι, πριν από λίγους μήνες που τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ, λέγαμε και κάναμε και ερώτημα στον Πορτογάλο συνάδελφο γιατί η Πόρτο, η Μπενφίκα και η Sporting δεν κάναν κίνηση για τον Ροντρίγκο Σουάρες και μας το εξήγησε μια χαρά ο Πορτογάλος συνάδελφος ρεπόρτερ της Πόρτο. Λοιπόν, όσο ψάχνω Χρήσανθος, να σας πω εγώ. Πάμε για πες το διαγωνισμό πάλι. Πες το διαγωνισμό. Αποκωδικοποιητής ΠΑΟΚ TV σε συνεργασία με την Edition που κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη για να βλέπετε το ΠΑΟΚ TV, είτε είστε γνώστες τεχνολογίας είτε όχι. Συνδέεται πολύ εύκολα με τη τηλεόρασή σας, είτε είναι παλιά τεχνολογίας είτε είναι Smart TV. FM κενό, ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Πρέπει να στείλετε μηνύματα γιατί είναι ένας. Είναι δώρο αξίας. Είναι πολύ ωραίο δώρο. Είναι πολύ ωραίο δώρο. 40 ευρώ κοστίζει. Και σας λύνει τα χέρια. Ιντέγε! Ναι, θα βάλει γκολ. Το βρήκε αυτό το δημοσίευμα. Όχι, πού να το βρει σε 30 δευτερόλεπτα. Ιντέγε! Σου δίνω δύο μέρες. Α, Ιντέγε, ακόμα Ιντέγε. Πάμε. Και του έλειψε η δράση, το action που λέμε για αυτά τα δύο παιχνίδια. Did you miss the action on the pitch? Of course, yes. Φυσικά, ναι. Πώς μπορεί να περιγράψει τα συναισθήματα να βλέπει ένα παιχνίδι αλλά να μην μπορεί να παίξει. Can you describe how you felt watching the team playing and knowing that you couldn't help it? I feel very sad. You know, no player wants to stay on the sideline and watch their team find difficulties in games. Mm-hmm. And I feel sad, but this is a decision of Greek Federation, so I respect it. Mm-hmm. Είμαι πολύ λυπημένος. Έβλεπα την ομάδα εκτός αγωνιστικού χώρου και έβλεπα ότι είχε δυσκολίες και ήθελα να την βοηθήσω. Αλλά είναι μια απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας, η ποινή για την κάρτα και οφείλω να τη σεβαστώ.
Από ό,τι καταλάβαμε, μάλλον τον ξάφνιασε η ποινή των δύο αγωνιστικών. Ίσως ακόμη και να γυρίσουμε το χρόνο πίσω να τον ξάφνιασε και η κόκκινη κάρτα από αυτά που πόσταρε. Γι' αυτό το ρωτάμε, αν θέλει να κάνει ένα σχόλιο. It was a surprise for you first that you were sent off in this game against Ike and secondly that the penalty was two games off and not one, for example. It's unbelievable, you know. If they said this is a red card offense for me, I don't accept because in Champions League we saw the same even worse than what happened between me and they gave a yellow card for that. So if the referee said what I did is intentional, for me it's not intentional because I was not looking at the player. My face was on the action. I was looking different directions. So if he said it's intentional, I respect that, and you know, I want to put that behind me now and focus on the next target. Είναι απίστευτο. Είδαμε ότι ακόμη και σε παρόμοιες φάσεις και χειρότερες φάσεις στο Champions League η ποινή είναι μέχρι κίτρινη κάρτα όταν δεν υπάρχει πρόθεση, γιατί και εγώ στη συγκεκριμένη φάση δεν είχα καμία πρόθεση. Φαίνεται κιόλας, κοιτάζω αλλού, δεν ξέρω πού βρίσκεται ο παίκτης που είναι στον αγωνιστικό χώρο και δεν είχα καμία απολύτως πρόθεση να προσγειωθώ πάνω του. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που αφήνω πίσω μου και συγκεντρώνομαι πλέον στον επόμενο στόχο, στο να παίξω ξανά. Το πείσμα σε αυτή η αποβολή. Are you more angry yet now that you're returning from this red card? I'm always hungry. You know, I'm the type of player that I believe that I can give more than what I'm giving, and that's what make me, you know, keep on going and make me work more harder. You know, I know the dream of every striker is to be the highest goal scorer of the league every season, you know, and I'm still putting my target on that. It seems not possible, but I love this, you know, when people don't expect anything from you, and you know, you surprise a lot of people. So for me, I think I'm going to do maximum, my best for Aris, and at the end of the season, we're going to see how it is. Είμαι σίγουρα πιο πεινασμένος. Κάθε επιθετικός βάζει ως στόχο να είναι ο πρώτος σκόρερ στην κατηγορία. Φαίνεται κάτι το οποίο είναι πολύ μακρινό αυτή τη στιγμή, αλλά εμένα μου αρέσουν αυτές οι προκλήσεις. Εγώ αυτό θέλω, να συγκεντρωθώ εκεί και να πετύχω όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ, να δουλέψω και πιο σκληρά για αυτόν τον σκοπό και να δούμε πού θα καταλήξει. Το Λάρσον που τον αντικατέστησε, πώς τον κρίνει? You watch Larsson play in your position. Yeah. What can you say about him? Did he do his work well? He's a good player, but he's not a striker. Mm-hmm. You know, there's two different between me and him. Mm-hmm. Yeah, he's a winger, and there's certain plays that he done wrong, and there's certain plays that he done right. He played two games and he scored two goals, which is good, but. As a striker, there's this thing that you get when you are in the box. But this Larsson, I think, don't have it because this is not his position. Mm-hmm. You know, and he's a good player. He done a lot for the team. He run a lot, which I do too. So I think, the boss is back. So I have to do my job. Να εξηγήσουμε γιατί γελάμε. Φαντάζομαι ότι τα περισσότερα ακούστηκε. Λοιπόν, είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Ωστόσο δεν είναι επιθετικός, είναι ακραίος περιφερειακός, όπως λέμε, winger, δηλαδή παίζει στα φτερά. Έκανε καλά τη δουλειά του, έβαλε δύο γκολ στα δύο παιχνίδια, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, έτρεξε πολύ για την ομάδα, όπως τρέχω κι εγώ. Ωστόσο δεν είναι επιθετικός. Υπάρχει μια διαφορά, υπάρχουν δουλειές που κάνει ο επιθετικός που δεν μπορεί να τις κάνει κάποιος που δεν είναι επιθετικός, και το ξέρει και ο ίδιος, και είναι και μια θέση που δεν του αρέσει τόσο. Θέλει να παίζει στα άκρα. Τώρα το αφεντικό επέστρεψε. Οπότε, γι' αυτό γελάμε. Ναι, γι' αυτό γελάσαμε, οπότε όλα θα μπουν σε μια διαφορετική σειρά. Όλοι λένε για τον Μπράουν ότι κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο. Και συμφωνούμε σε αυτό που είπε για το into the box. Απ' την άλλη είναι τα γκολ και ο ίδιος θα το συμφωνήσει λίγα. Πώς θα το σχολίαζε όλο αυτό,
σχέση mm-hmm. τα γκολ που έχει βάλει με τα παιχνίδια που έχει παίξει τα λεπτά. Mm-hmm. You're doing a lot of work in the pitch and you said that before. But everyone says, and it's part of the truth, that for the striker important, also very important, is the number of the goals. How do you comment on this? What's the balance for you? For me, I think the team come first. Mm-hmm. It doesn't matter who score. As a striker, yes, you want to score. But for me, in all my careers, I always put the team first, not me. If I'm in the position that I cannot shoot, I always, you know, give assists. I don't care even if I don't have no goal, even if I'm struggling for goal and I'm in position of not good position, I will still pass the ball to my opponent, to my colleague. So I'm, you know, I'm not rushing, I'm not frustrated, I'm just enjoying my game, you know, I'm just enjoying football. And for me, I know the goal will come. I've proved it so many times that, you know, I can score goals. In every club that I've played, I've scored goals. So Aris will not be difficult this for me. Mm-hmm. Σίγουρα το γκολ είναι σημαντικό, αλλά για μένα η ομάδα έρχεται πρώτα απ' όλα. Οι δουλειές που κάνω στο γήπεδο είναι για την ομάδα. Εάν δω ότι δεν είμαι σε καλή θέση για να σκοράρω, θα δώσω την πάσα σε κάποιον παίκτη που έχει καλύτερη θέση. Θα δώσω assist. Δεν με ενδιαφέρει ο αριθμός των γκολ που θα γράψω, αρκεί να πετύχει γκολ η ομάδα. Δεν με απασχολεί αυτό το θέμα με τα γκολ, δεν με ανησυχεί. Έχω πετύχει πολλά γκολ σε όλη μου την καριέρα, σε όλες μου τις ομάδες. Το έχω αποδείξει αυτό πάρα πολλές φορές. Ξέρω ότι με τη δουλειά που κάνω στο γήπεδο, ότι τα γκολ θα έρθουν. Και αυτό δεν θα είναι διαφορετικό και στον Άρη. Δεν θα είναι δύσκολο για μένα, τα γκολ θα έρθουν. Εφόσον η συζήτηση πάει εκεί, πώς σχολιάζει το γεγονός ότι ο Άρης έχει 9 σκόρερ? Είναι η δεύτερη ομάδα, μαζί με άλλες βέβαια, σε αυτή την κατηγορία. Πρώτο είναι ο ΠΑΟΚ με 10 σκόρερ, ακολουθεί ο Ολυμπιακός, ΑΕΛ, ΑΕΚ, Άρης και νομίζω και ο Ατρόμητος. Since we're talking for goals or about goals, how do you explain that Aris has a lot of different scorers? It has 9 different scorers and it's the second team in the league that has so many different goal scorers. For me, I'm happy. I'm happy about it. I'm happy that everybody in the team is a goal scorer, not just me, because as a striker, when everybody in the team depend on you and you are not giving that what they want from you, it puts a lot of pressure on you. I'm happy that, yes, I didn't play 2 games and I see my team score goals. It makes me happy because I know that, you know, some days maybe bad game for me, and I believe that if I maybe pass the ball to somebody else, they can still finish. So for me, I'm happy about it. Mm-hmm. Με χαροποιεί πολύ αυτό το γεγονός, γιατί η ύπαρξη πολλών διαφορετικών σκόρες στην ομάδα αφαιρεί την πίεση από εμένα. Αν ήμασταν μια ομάδα που τα περίμενε όλα τα γκολ από τον επιθετικό της, θα ήταν μεγαλύτερο πρόβλημα. Είδα και τα μάτς που έλειψα ότι υπήρχαν παίχτες που μπορούσαν να σκοράρουν, οπότε αυτό είναι πάντα θετικό για την ομάδα. Τι παιχνίδι περιμένει τώρα με τον Όφη? What kind of game do you expect now against Όφη? War. I think we're going there to fight war, and only the tough will survive. Mm-hmm. And we all know how important the game is, and we want to go up on the table. We have opportunities so many, 2 times, and we didn't take this opportunity. And I know they for sure expect us to come there to fight, and we are going there to fight. That's all. Mm-hmm. Ένα γεμάτο μάχη παιχνίδι, όπως το λέμε, θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε ως βίαιο, αλλά δεν είναι αυτή η μετάφραση. Είναι το πόλεμος. Πάμε για να. Πόλεμος, ναι. Πάμε physical. Ναι. Πάμε για να παλέψουμε. Ξέρουμε και ότι και αυτοί θα παλέψουν πολύ. Είχαμε πολλές φορές την ευκαιρία να ανεβούμε βαθμολογικά στις πρώτες θέσεις. Δεν το πετύχαμε. Τώρα είναι μία ακόμη ευκαιρία και θέλουμε να πάμε να το κάνουμε. Είναι πιο δύσκολο δεδομένο ότι ο Όφη είναι ένα βαθμό πάνω και ο Άρης είναι μια θέση που την κυνηγάει, θέλει να αφήσει τον Όφη πίσω. Mm-hmm. Is it harder that we are behind Όφη in the points in the table and we need to win in order to go up in the table? Yeah, it's unfortunate that we are where we are in the table because we have a lot of good players, we play good football, but right now we are not winning games, we have not lost
for the past I don't know seven games. So he shows that we have a very good team. What we are facing, we can win one game and or everything will change. It's easy to, you know, to move from one stage to another. So we are not losing, we are not winning, which for me, which is important. And yeah, we can, you can see the gap on the numbers is not much. If you win two games, you can be maybe third or maybe fourth. So, you know, we just have to do it. Mm-hmm. Είναι μια τυχή συγκυρία η θέση στην οποία βρισκόμαστε στη βαθμολογία. Η ομάδα έχει παίξει καλά, έχει και δυνατότητες για ακόμη καλύτερα. Έχουμε αυτό το σερί των 7 αγώνων χωρίς ήττα. Βλέπετε ότι οι ομάδες είναι πολύ κοντά, δηλαδή με δύο νίκες αυτή και την επόμενη αγωνιστική μπορεί να βρεθεί τρίτος ή στη χειρότερη τέταρτος. Οπότε είμαστε όλοι κοντά. Και με ένα παιχνίδι μπορείς να πας από, από τη μία κατάσταση στην άλλη, στο άλλο επίπεδο και να αλλάξει όλη η χρονιά. Αυτή τη νίκη ίσως θέλουμε δηλαδή, να την πετύχουμε τώρα. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ τον Μπράουν. You are always in a good mood. Thank you. And always a pleasure to... Τώρα που το είπε, always in a good mood, κάποια στιγμή ο ίδιος διέψευσε μεταγραφικά σενάρια. Τα διέψευσε. Θέλω να πω πως τώρα ευκαιρία που τον έχουμε, θέλει να πει κάτι και γι' αυτό, γιατί γράφτηκε κάποια στιγμή ότι θα φύγει το χειμώνα από το εξωτερικό. One last question. There was some... Because you are in the mood. Yeah, because you're very good and very kind and polite. There was some transfer rumor. Yeah. Sometime that you might go in the transfer window of January in another country, another team, and you said that this isn't true. Is that the same? It's the truth. I'm very honest. I'm very open person. You can see my heart from my face. I'm very honest. I came to Aris to you know to play football and to enjoy football. You know, to give my best. To have you know good memory and good history with this team, so I don't want to come and go like just you know just another player. I want to make sure that I leave my mark here. I want to make sure that I leave something before I leave. You know, I'm that type of person. I've said it before. I'm not looking to leave in January, and even if they bring. To I don't know they bring money full in this place I've said I'm not gonna leave no matter what happened I've told my agent too that if anybody speaks to you just tell them that I'm not interested so he too he you know he said yes that's this is what I need what copy και πάνω στο του λέει ότι δεν φεύγω. Θέλει να τον διώξει. Να το σπέμε. Πολύ ειλικρινής. Με το ζόρι. Ανοιχτός άνθρωπος στο πω μου. Ότι δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι φήμες. Δεν με ενδιαφέρει να φύγω στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Δεν είμαι αυτός ο τύπος παίχτη. Ήρθα εδώ για να παίξω ποδόσφαιρο και να αφήσω το στίγμα μου. Αυτό δηλαδή είναι το σημαντικότερο από αυτά που... Στο σημαίακι το άφησε. Δεν θέλω να είμαι ένας παίκτης που περνάει απλά και φεύγει. Θέλω εδώ να με θυμούνται για κάτι που έχω αφήσει, κάποιο έργο. Όσα λεφτά και να έρθουν, είπα και στον ατζέντη μου να ενημερώσει όλες τις ομάδες που τυχόν ενδιαφέρονται ότι τον Ιανουάριο δεν υπάρχει περίπτωση να φύγω. Θέλω να παίξω όλη αυτή τη χρονιά. Να είμαι στον ΠΑΟΚ, θα λέγατε. Μπράβο. Μπορούμε να το δούμε τότε, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι αφοσιωμένος. Μπράβο στον Μπράουν. Μπράβο, Χρυσέδε. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα στο διάλειμμα και θα το σχολιάσουμε μετά. Υπενθυμίζω το διαγωνισμό για τον αποκωδικοποιητή του ΠΑΟΚ TV σε συνεργασία με την Edition, που είναι συμβατός και με παλιές τηλεοράσεις και με καινούργιες και κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη. Αξία 40 ευρώ. FM και όνομα τεπώνυμο στο 545-26. Μαζί μας την πρώτη ώρα η DK Toys με πολλές τάπες σε αποκλειστική συνεργασία με τη Super League. Μπείτε στο dktoys.gr και. Και η Dialog, dialog.gr, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Αν ψάχνεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Βέρεια, μιλάς και διαβάζεις άπτες στα γερμανικά. Ένιγκ, ναι. Σαν τον Ένιγκ δηλαδή. Dialog.gr. Έτσι. Πάμε στο διάλογο και κυρνάμε. Κάτι. Ευτυχώς μίλησε ο Ένιγκ και ο Ιντέγκη και βγήκε η εκπομπή. Και βγήκε η εκπομπή. Γιατί αλλιώς.
Ήταν και πολύ ενδιαφέροντα τα πράγματα. Θα περιμέναμε να μας πείτε για το χέρι. Εντάξει, του. Με κράτησαν εμένα. Το ότι ο Ιντέγε, φίλε. Ναι, άμα έβγαινε ο Βιερίνια και έλεγε δεν με ενδιαφέρει καμία πρόταση για πάντα στον ΠΑΟΚ, θα λέγανε για πάντα στον ΠΑΟΚ. Ο αρχηγός και. Συγκίνηση από τον αρχηγό. Μόνο εσύ ψυχάρα και τέτοια. Καρδιά είσαι εσύ ή βάσανο. Άσε μας τώρα. Δεν συγκρίνεται τώρα, ξέρετε. Ωραία, οποιοδήποτε άλλο. Ένα σέντερφορ. Όχι. Ο Ζιντέρσκι. Δεν συγκρίνεται. Ο Ζιντέρσκι. Ναι, ο Ζιντέρσκι, ναι. Ο Ζιντέρσκι που είναι ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Πόσο είναι ο Ζιντέρσκι, πότε ήρθε. Πέρυσι το. Και έλεγε δεν πάω πουθενά και τέτοια. Ναι, και έλεγε δεν πάω πουθενά, δεν με ενδιαφέρει καμία πρόταση, μόνο ΠΑΟΚ. Ούτε αυτό συγκρίνεται γιατί ο Ζιντέρσκι έχει βάλει και 19 γκολ, Χρυσανθέ. Σωστά. Και ο Ιντέγε ένα. Ο Ιντέγε έχει βάλει 3 Κώστα. Ναι. Πρώτον. Ναι. 4 λιγότερα από τον Ζιντέρσκι δηλαδή. Μπράβο. Και συνολικά 300 στην καριέρα του. Ο Ιντέγε. Και ο Σβιντέρσκι δεν πρόκειται να πάρει τα λεφτά που έχει πάρει ο Ιντέγε μόνο από μία χρονιά στην Κίνα. Ούτε σε ολόκληρη την καριέρα του. Εγώ σου λέω ότι ώρα άμα πάει τα παίρνει. Και επίση ο Ιντέγε έχει μία καριέρα μεγάλη. Ναι. Έλεος. Επιχειρήματα μιλάμε. Ένα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έλα, βάλε φωνή, βάλε φωνή. Πού είναι. Βάλε φωνή. Δεν μπορώ. Ο Λεκάκης. Τον είδα. Δεν μπορώ να καβάλω πρόβλημα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν χθες. Πού? Για τον ΟΑΣΤ, βάλε φωνή ρε. Φτιάξ' το. Μη βάλεις φωνή, δεν χρειάζεται. Δεν είναι Νόβα. Σαν Νόβα. Εδώ τι έχετε. Από το λάθος του Χάβερτς. Νόβα και ότι έχω φίλοι να μπορώ να παίξω. Αν το βάλω στο... Εδώ στο... Θα το κάνω. Μέχρι να το κάνω και τελειώσει όμως. Μην το κάνεις. Εντάξει, δεν το κάνω. Η πόλη έχει παραλύσει. Ναι. Και χθες μαλώναν κάτι για κάτι που δεν λειτουργεί. Ο Τζικός σας δεν είναι εκεί κάτω. Περιφέρεια είναι. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό. Μισό λεπτό. Άκου το ρεπορτάζ από το Sky. Ναι. Άμα είναι από το Sky. Μόλι αυτό το Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολύ επικαιρότητα. Να σα πάω δηλαδή μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο που μέχρι αργά χθε το βράδυ προσπαθούσε να συνεδριάσει αποκλειστικά για το θέμα των αστικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΤ. Είδαμε τα προηγούμενα 24 ώρα ένα λεωφορείο και ένα αντιπροσωπευτικό του τι περνάει ο κόσμο με την αστική συγκοινωνία. Mm-hmm. Να έχει κάνει πυραμίδα με τη φυσούνα στη μέση. Το ρεπορτάζ του Sky. Εξαιρετική συνάδελφο μα λέει ότι έχει κάνει πυραμίδα. Άκουρα, τώρα εδώ αρχίζει. Πήγαν εκεί πέρα πρωτοβουλίε πολιτών, όμω πήγαν και οι μικρομέτοχοι του ΟΑΣΤ, που μετά την αλλαγή στα δεδομένα του οργανισμού βρέθηκαν να χάνουν τι περιουσίε του. Έτσι λοιπόν. Πώ τι κερδίσανε, να μα πείσει. Ναι, η οποία προσπάθησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να υπεραμεινθεί του έργου τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εμεί δεν βλέπουμε όμω τα παλιά. Να ακούσουμε λίγο τι είπε. Ναι, κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Που καταχρέωσε τον ΟΑΣΤ, Στέργιο. Έτσι. Είτε. Κώστα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Κώστα, δεν ακούγεται τίποτα. Θέλεις να τη σταμάτα. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε πάχαλο. Αν θέλει να αποχωρήσει η αστυνομία, θα αποχωρήσουμε. Ούτε εγώ στην αστυνομία, ούτε εγώ στην αστυνομία. Αυτό είναι το πρόβλημα σας, ρε παιδιά. Παιδιά, ακούστηκε χθες στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου που μέχρι το βράδυ συνεδριάζαν κατάκοποι όλοι για το καλό μας. Για το πότε θα μπει λέει WiFi στα λεωφορεία. Δηλαδή, μακροπρόθεσμο στόχο. Είναι εκτός πραγματικότητας. Ω, ο Κώστας, τι έγινε εκεί. Σε δείχνει, Χρυσανθέ. Ο κόσμος υποφέρει. Ο κόσμος υποφέρει σε καθημερινή βάση. Ναι. Δεν του καίγεται καρφί, Χρυσανθέ, του κόσμου αν είναι οι ευθύνες πιο πολλές κόκκινες, πράσινες, κίτρινες, μπλε. Mm. Είναι όλοι ψηφοφόροι των κομμάτων. Mm. Η αξιοπρέπεια του πολίτη που είναι αναγκασμένος να πάρει το λεωφορείο έχει εκμηδενιστεί. Σε οποιοδήποτε άλλη χώρα που έχει ο πολίτης περισσότερο κριτήριο περί δικαίου και δεν είμαστε όλοι βόδια όπως είμαστε οι Έλληνες. Δεν νομίζω ότι και εγώ είμαι βόδια. Μέσα. Δεν είμαστε βόδια. Δεν είμαστε βόδια. Το δίκαιο μας δεν το διεκδικούμε. Εντάξει, ακούς και λοιπόν αν έχουν τα λεωφορεία WiFi στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά δεν είναι τόσο απλό να λέμε η κόκκινη, η πράσινη, η μπλε. Πρέπει να βλέπουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Οι ευθύνες έχουν όλοι φυσικά, αλλά οι τελευταίοι που έχουν ευθύνη είναι οι κόκκινοι. Αυτός που έβαλε τον μπαμπά του
Όντως. Διαχειριστεί και κουνάει το δάκτυλο. Και μας πουλούσε και τρέλα. Και μας πουλούσε και τρέλα. Και με τον παπά του και τα χρέη πήγανε από τα λεωφορεία. Χαλάσαν όλα. Και τα λεωφορεία χαλάσαν όλα. Και ο κύριος Μπουτάρης που τον υμνούσατε επίσης τα τελευταία χρόνια, ο Αριανός ο Μπουτάρης. Θα πω κάτι θετικό. Ο Σέρβας τουλάχιστον. Ο Μοντέρνος. Έκανε δημοτικό συμβούλιο, φίλε, και φόραξε όλους τους φορείς για να βρει μια λύση. Και ξέρεις τις σκέψεις μου για τον Σέρβα. Ενώ ο κύριος Μπουτάρης 8 χρόνια να μην πω τι έκανε. Αλλά επειδή έλεγε ο ΠΑΟΚ, τον υπερασπιζόσασταν. Ή του ΠΑΟΚ, όχι εσύ. Ο Μοντέρνος. Και παιδί φορούς κουλαρί και είναι gay friendly και τέτοια, ναι. Και κάτι έγινε. Gay parade έγινε, αλλά parade τα λεωφορεία δεν έγινε. Αλλά επειδή. Α, όχι, κοίταξε, έδωσε ένα άλλο. Άρα εσύ μας λες ότι το κόμμα που υποστηρίζει θα δώσει λύση στο αυτό το πρόβλημα. Δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι μπορεί το Μέρα 25 να δώσει λύση. Αλλά από εκεί και πέρα, έχω να σου πω ότι δεν είναι δυνατόν όποτε υπάρχει ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάμε για την ευθύνη όλων. Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ τον έκανε στον ΟΑΣΤ. Όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ωραία. Με νομικό πλαίσιο του Σπιρτζή και με την κατάσταση να δεκαπλασιάζονται τα χρέη. Εδώ και 6 μήνες. Τίποτα, δεν με ενδιαφέρει τι έχει κάνει. Σου, έκανε παπά. Συμβούλιο. Παπά. Να λύσει συμβούλιο. Τα προβλήματα. Έκανε συμβούλιο. Ό,τι κάνει ο Γραμμένος με το ότι κάνει τόσα χρόνια η προηγούμενη της ΕΠΟ. Γιατί στο Γραμμένο λέμε ότι φταίγανε οι προηγούμενοι, αλλά όταν είναι για το ΣΥΡΙΖΑ φταίνει η τωρινή. Ε, ναι, δεν γίνεται. Για το ντόπινγκ που 70 υποθέσεις είναι επί ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορία τον Αβγενάκη. Μιλάς από θέση ισχύως. Τον κόσμο που κάθε μέρα παστώνεται δεν τον ενδιαφέρει. Πάντα η αλήθεια. Πάντα η αλήθεια είναι σε θέση. Έχεις να μπει σε λεωφορείο, χρήσαν 50 χρόνια. Και καλά κάνεις και είσαι τυχερός. Εγώ μπήκα. Ο κόσμος που παστώνεται κάθε μέρα για να πάει στις δουλειές του δεν τον νοιάζει αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, για τον κόσμο η Νέα Δημοκρατία, ο Ζέρβας, ο Κουτάρης. Ο κόσμος λοιπόν πρέπει να ξέρει ποιοι έχουν την ευθύνη που παστώνεται. Και όχι με προπαγάνδα να εγκαινιάζει το μετρό. Γιατί ωραία κοροϊδεύει για το WiFi. Αλλά ήρθε ο πρωθυπουργός εδώ και εγκαινίαζε το μετρό του Στέριο. Δεν βγήκε να τον κράξει εκείνη τη μέρα. Ένα βαγόνι. Όχι εσύ. Όταν λέω εσύ, εννοώ αυτούς που υπερασπίζονται αυτή την κατάσταση. Δεν λέω εσένα προσωπικά τώρα. Μην νομίζω ότι λέω εσένα. Δεν βγήκε να τον κράξετε. Το μετρό χρήσατε 50 χρόνια μα δουλεύουν μπροστά στα μάτια μα. Όλοι. Ό,τι κάνει. Επί κούβελα ανοίχτηκε η τρύπα. Ό,τι κάνει. Το Πασό κορόιδεψε. Η Νέα Δημοκρατία κορόιδεψε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κορόιδεψε. Η Νέα Δημοκρατία κορόιδεύει τώρα. Γιατί κορόιδεύει. Που θα γίνει το 23 που μα είπε ο Ταχιάο. Ποιο 23, ρε φίλε. Ποιο 23. Άμα γίνει. Το 23 να τον κράξει, όχι τώρα. Παιδιά, το 23. Το μετρό είπαν θα γίνει το 21. Τώρα. Θα έχει τελειώσει. Άσε, κρίσανθε τώρα. Και τώρα είπαν θα πάει το 23. Όλοι φταίνε. Ε, πού φταίει αυτό, αφού τώρα. Όλοι φταίνε, συλλογική ευθύνη. Γιατί δεν είναι ο άλλο ποτέ δεν είχε. Άκουσε πολύ. Ποτέ δεν είχε. Εγκαινίασε. Στην πόλη σου ποτέ δεν είχε έναν πολιτικό με σθένος, για να μην πω κάτι άλλο. Ποτέ δεν είχε. Στη Λεζάντα είναι όλοι και στο γλύψιμο είναι όλοι. Και ανθρωπάκια είναι όλοι. Πολιτικό με σθένος. Ναι, πολιτικό με σθένος. Να κάνει κάτι για την πόλη αυτή. Που αν σου αρέσει αυτή η πόλη, μπράβο. Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η πόλη. Εμένα μου αρέσει η πόλη. Μια χαρά είναι η πόλη μας. Μια χαρά είναι η πόλη. Γιατί δεν ζεις την πόλη, Χρυσάνθε. Δεν ζεις την πόλη, Χρυσάνθε. Στο Βαθύλακο ζεις. Έρχεσαι εδώ πέρα, πας πλέον και φεύγεις. Με το αμάξι σου έρχεσαι. Είμαι εδώ από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Είναι ωραία, αλλά θα μπορούσε να είναι και μέχρι να πάω στο Βαθύλακο το 2012 που λες. Δεν κυκλοφορούσε με λεωφορείο, Χρυσάνθε. Ούτε τότε ούτε τώρα. Και καλά κάνεις. Δεν το λέω και για κακό, εντάξει. Τι να κάνω, φίλε. Δεν το λέω για κακό. Δεν το λέω για κακό τώρα, δηλαδή. Μα δεν το λέω για κακό. Με το ζόρι να κυκλοφορούσε με λεωφορείο. Δεν το λέω για κακό. Κάνεις λάθος. 5 φορές πήγα και ήρθα στο Βαθύλακο που είχε χαλάσει το αυτοκίνητό μου, μπήκα σε λεωφορείο. Δεν μας νοιάζουν τα προσωπικά σας, παιδιά. Μας νοιάζει να βρεθεί λύση. Η πόλη είναι στάσιμη και έχουν ευθύνη όλοι τους. Και ο νέος δήμαρχος έχει ευθύνη. Όταν τα λέμε και αυτά. Και οι μπλε βουλευτές και οι κόκκινοι και οι πράσινοι μας δουλεύουν ψηλό χαζί. Αν εσύ έχει μια άλλη άποψη. Αφού υπάρχει ανάπτυξη με Ιβάν στην πόλη. Τα αγοράζει όλα και η πόλη πάει μπροστά και χιλιάδες. Τι σχέση έχει ο Ιβάν στη Χρυσάνθη? Μεγάλη σχέση. Είναι τυχεροί οι άνθρωποι που δουλεύουν στις επιχειρήσεις του Ιβάν. Α, πού δουλεύουν, αφού είναι στάσιμη η πόλη. Ή είναι στάσιμη, δεν είναι στάσιμη. Και ο περιφερειάρχης έχει ευθύνη και ο δήμαρχος έχει ευθύνη και όλοι έχουν ευθύνες, παιδιά. Για τον ΟΑΣΤ. 18 χρόνια περιφερειάρχης. Πες μου τι έχει κάνει για την πόλη. Το περιφερειακό. Η μεγαλύτερη ευθύνη δεν είναι δικιά του περιφερειάρχη. Τι κάνει ο περιφερειάρχης ακριβώς? Τι κάνει? Ποια είναι η δουλειά? Πληρώνει το ρεύμα της ΔΕΗ στο ΠΑΟΚ. Έτσι, έτσι, καλό, 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 καλό. Αυτό έκαναν οι περιφερειάρχες. Καλό, καλό. Κοιτούσαν να δώσουν να πάρει ο ΠΑΟΚ το ρεύμα. Τα ήθελε, τα ήθελε. Αυτό δεν κάνει ο περιφερειάρχης. Ναι, ναι, ναι. Να πάρει αυτό. Εκπομπάρα. Εκπομπάρα. Αυτό κάνουν. Αυτό κάνουν οι πολιτικοί, Στέργιο. Και το Πασόκ είναι αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ευθύνη. Όντω, που τόσα χρόνια που δεν έκανε τίποτα για τον ΟΑΣΤ, σε ένοιαζε. Να χαρίζει τα χρέη σε εσά, ένοιαζε. Αυτά κάνει. Και σε εμά ο Βενιζέλο, όχι μόνο σε εσά. Και σε εμά και σε αυτόν. Εμείς, στο μπάσκετ, εμείς 8 δις ο ΠΑΟΚ, 7 δις ο Άρης, 3 δις ο Ηρακλής. 3 δις, εμείς δεν είχαμε 3 δις. 3 δις, τι λέζε. 2,850. Τι λέζε. Δες και δες τα. Τι λέζε. Καλά, εντάξει, 2. Ούτε καν ένα. Ένα. 400 εκατομμύρια δραχμές του Ηρακλή. Να, η κατάσταση στην πόλη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν ήταν ποτέ χειρότερη.
τους τελευταίους μήνες, εδώ και ένα χρόνο. Λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο άλλος έβαλε τον μπαμπά του. Αν σε ικανοποιεί αυτό εσένα. Αν σε ικανοποιεί αυτό εσένα, να πούμε λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Είναι, όχι, δεν είναι, με ικανοποιεί, είναι η αλήθεια. Είναι η τώρα, είναι η αλήθεια. Ο οποίος τα είχε με τη μαμά. Είναι η αλήθεια. Τέτοια λέγανε, χρήσανε. Είναι, με νοιάζουν προσωπικά. Έβαλε τον μπαμπά του και μου κουνάει το δάχτυλο αυτός. Αυτός μου κουνάει το δάχτυλο. Μας πουλάει τρέλα, ναι. Όντως. Αυτός μας πουλάει τρέλα, αυτός. Αυτό ναι, αυτό ναι. Μου βάλε τον μπαμπά του και πήγαν 80 εκατομμύρια τα χρέη του άλλου. 300 λεωφορεία. Και δεν έχει λεωφορείο. Χαλάσανε, και όλα τα λεωφορεία είναι χαλασμένα. Και όλοι ήταν απλήρωτοι. Και αυτοί μας κουνούσαν το δάχτυλο και κάνανε γένεια το μετρό. Σε αυτό έχει. Και δεν πρέπει να το πω εγώ, αν το πω είμαι δεξιός. Ναι, ναι, ναι. Δεν πρέπει να το πω. Μην πεις τίποτα κακό για το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, Χρήσανθε, σε κοίταξε, παρακαλώ τώρα. Δεν είναι μόνο δικό τους, αλλά εντάξει, δεν τώρα είπα, σε αυτό το ναι. Το Πασόκ είναι η μεγάλη ευθύνη, φίλε, που άλλαξε το νόμο τότε το Πασόκ και οι μικρομέτοχοι τώρα πήρανε χιλιάδες εκατομμύρια δραχμές. Μια ζωή δεξιό δήμαρχο είχαμε, έρθει. Τι κάνανε αυτοί για την πόλη. Δήμαρχο δεξιό. Δεξί ήταν όλοι. Ήταν. Μόνο που τάρθεν, ξέρεις. Τα τελευταία 8 χρόνια. Τι κάνανε για την πόλη, για την πόλη τι κάνανε. Ο Αστ, μπερδεύεσαι. Ο Ατσαλάκωτος, ο Ατσαλάκωτος. Ο Αστ δεν είναι τοπική αυτοδιοίκηση, Στέργιο. Δεν είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έχουν καμία εξουσία πάνω. Ο Αστ, ούτε ο Δήμαρχος τώρα έχει, ούτε ο Περιφερειάρχης έχει. Τώρα η κεντρική εξουσία. Το κράτος, η πολιτεία. Πότε να περιμένουμε να κάνει είναι, κάτι τέτοιο. Είναι κρατικός, ήταν μέχρι πρώτη. Ήταν κρατικός. Πότε να περιμένουμε αποτέλεσμα. Πότε να περιμένουμε αποτέλεσμα. Ναι, όταν αποδίδεις όμως ευθύνη και λες δεξί δήμαρχη, όλοι να αποδώσεις ευθύνη. Όλοι έχουν. Μα δεν έχω αρμοδιότητα, ρε φίλε. Περιφερειάρχης, δήμαρχοι, βουλευτές. Για το πρόγραμμα του Μετρόπολη. Δεν μπορεί να το κάνει. Και πρωθυπουργοί τη Θεσσαλονίκη. Να σου δώσω ένα παράδειγμα άλλο για να καταλάβεις. Νομικά δεν μπορεί. Γιατί πρέπει να αποδίδουμε τις ευθύνες εκεί που πρέπει. Ποιος έχει ευθύνη γιατί δεν έχει φώτα στην περιφερειακή. Πού ανήκουν. Άλλο πάλι και αυτό. Στην περιφέρεια, στο Δήμο. Πού ανήκουν, όντως. Πού ανήκουν, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τους κράζω τα εγώ. Τα μισά στην περιφέρεια, τα μισά στους Δήμους. Τους κράζω εγώ. Είναι τέτοιο το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα που είναι ένα μπάχαλο. Ρδελομπού. Αυτό είναι το κανονικό. Αυτό που είπε. Ρδελομπού. Άρα όταν πάω να αποδώσω ευθύνη στον Δήμαρχο. Στην Αθήνα να αποδώσω. Στις άκρες όμως. Είτε έτσι τελειώσει στην Αθήνα. Νομίζεις. Πνίγηκαν στην Αθήνα, Στέργιο. Και κάηκαν ζωντανοί. Ναι, όντως. 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν που στην Αθήνα βρίσκουν άκρη. Ναι. Καμία άκρη δεν και βρίσκουν. Και πανηγυρίζαν μετά. Καμία άκρη δεν βρίσκουν. Απλά επειδή η Αθήνα είναι 6 εκατομμύρια, κάνανε μετρό. Μια ανανέωση. Τι ανανέωση. Ηρεμήστε, λέει. Δεν είναι μόνο αυτό, Χρήσανε. Δεν είναι μόνο αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν θα βγάλουμε τώρα άκρη. Απλά το θέμα εγώ είναι ότι. Εγώ σου πολύ απλά την άποψή μου και δεν αλλάζει με τίποτα. Όλοι αυτοί που περάσανε. Περιφερειάρχες, δήμαρχοι. Και αυτό είναι γενίκευση, Στέργιο. Δεν είναι γενίκευση. Είναι γενίκευση είναι τώρα. Στάσιμη, είναι γενίκευση τώρα. Και όσο πάει και είναι χειρότερη η πόλη. Η πόλη είναι στάσιμη γιατί φταίμε εμείς. Θες λοιπόν πόσα χρήματα χαρίστηκαν στον ΠΑΟΚ από το ρεύμα στην πάλι. Περιφέρεια να τα δίνουν να φτιάξουν λεωφορεία. Γιατί εμένα δεν μου χάρισαν τίποτα οι περιφερειάρχες. Οι προηγούμενοι. Κλάψω, χρήσαν, οι Πασοξίδες και ο Ψωμιάδης. Ο Παπαδόπουλος, ο Πασοξής, ο δεξιός και ο Ψωμιάδης. Ο αδερφός ήταν στον ΠΑΟΚ. Μόνο εγώ λοιπόν. Χρήσανθ, όλοι Αριανοί ήταν, άσε μας. Αριανοί είναι όλοι τώρα. Αυτό τώρα είναι όλοι Αριανοί. Ότι για την κατάσταση του ΑΣ φταίει ο ΠΑΟΚ, παιδιά. Να πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Δεν είπα αυτό, Στέργιο. Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό, Στέργιο. Αφού χαρίζει δεν είπα αυτό. Αλλά όταν ζητάς ευθύνη για τον περιφερειάρχη, να μιλάς όταν πληρώνει 15 χρόνια το ρεύμα σου. Και σου βάζε πετρέλαιο. Είναι φίλο σου, τον δείξαμε. Ο Μυτιλινέος, ο Μυτιλινέος. Ο Ψωμιάδης ήταν. Δεν είναι καθόλου φίλο μου. Ο Μυτιλινέος. Καθόλου φίλο μου δεν είναι. Και ο Παπαδόπουλος, τον ξέρει τον Παπαδόπουλο, δεν τον ξέρει κάποιο είναι αυτό που λέω. Επίστημος διδάκτορ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο Ευάγγελος Μυτιλινέος. Το αγόρασε. Δεν γίνονται αυτά, λοιπόν, ρε φίλε. Άκου να σου πω. Τον ξέρει τον Παπαδόπουλο αυτό που λέω φατσικά. Γιατί εγώ τον ξέρω. Εγώ τον ξέρω. Φαλακρός με μουστάκι. Αλλαγή και στην περιφέρεια τον έχω δει σε μια φωτογραφία με τον Μπέτζα και του μπασκεμπολίστε. Το Σάκοτα τότε παλιά. Θα πάμε στο διάλειμμα. Η πιπίλα αυτή. Η δεξιή, οι περιφερειάρχες, οι νομάδες. Έλα, εντάξει. Όλα είναι. Υπάρχει κάποια βάση. Όλοι έχουν, όλα υπάρχει όχι, βάση. Ευθύνη και τεράστια έχει. Δεν μπορεί. Δικοματισμό ακριβώς, είχαμε. Ακριβώς. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ έχουν την κύρια ευθύνη για ό,τι έχει γίνει στην Ελλάδα. Ακριβώς. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, για ό,τι κάνει τα τελευταία 4 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Να φταίνε πάλι αυτοί. Δεν φταίνε αυτοί. Για τα τελευταία 4 χρόνια που βάλε όλο τον μπαμπά του. Τον μπαμπά του έβαλε. Εντάξει, τον μπαμπά του τι θα βάλει. Δεν κανένα τέτοιο πράγμα εγώ. Δεν είπε ο Στέργιος αυτό, όντως. Μπερδεύεσαι πάντα. Ο Στέργιος είπε ότι εγώ, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Ναι, απλά αθώνει, έχει μια τάση να αθώνει. Δεν αθώνω κανέναν, Χρήσανθε. Δεν έχει αθώνει. Έμε το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έχει την αίσθηση ότι εγώ είμαι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και εγώ έχω την αίσθηση ότι είσαι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνουμε τώρα. Και γι' αυτό είμαστε εγώ και εσύ εδώ. ΣΥΡΙΖΑ, σα αγαπώ. Για να λέμε τι διάφορε απόψει. Όταν θίγει τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν πετάω με λυσική μεσηρία. Παιδιά, αθλητική εκπομπή κάνουμε. Όχι, κάνουμε Κώστα. Εσύ έχει θέμα. Το έχω ξαναπεί. Κοινωνικό πολιτικό. Εγώ, όταν θίγεται ο Ολυμπιακό και η Νέα Δημοκρατία σε. Τον Ολυμπιακό τον έχω γραμμένο στα παπάκια. Το ξέρω. Στα παπάκια του. Και πολύ περισσότερο από ό,τι τον είχατε εσεί συνολικά όλα αυτά τα χρόνια. Όταν τον ψηφίζατε. Όταν τον ψηφίζατε και σηκώνετε τα πάνω υπέρ του.
Δεν πειράζει. Όχι, αυτό με τα πανό, καλό. Είσαι το όνειρό σου μέχρι τον Ιανουάριο. Παιδιά, θα πούμε καμιά είδηση. Μέχρι τον Ιανουάριο, άμα έρθει όμω. Ναι, και σε ρίξω. Τέτοια μέσα στην κεφαλιά και χάσει το πρωτάθλημα. Και ο αίτητο. Σταματήσει το Βικελίδη. Σφαγή. Μην έρθει εκείνη τη Δευτέρα. Σφαγή. Εγώ δεν θα έρθω άμα χάσω. Σφαγή του ΠΑΟΚ. Θα πάμε σε break. Μην πείτε τίποτα άλλο. Break. Και επιστρέφουμε. Στη μοναδική εκπομπή μιλάει με τη γλώσσα της αλήθειας. Ναι, να είσαι σίγουρος. Και έχει όλες τις αλήθειες. Όλες, εδώ, όλες. Όλες τις αλήθειες. Πολύ συλλεκτική. Εσένα εννοούσα, ρε. Εσένα εννοώ, ρε. Ναι, ρε, φίλε. Συνολικά το πάω. Λοιπόν, πάμε. Όλες οι απόψεις. Πάμε διάλειμμα. Εμείς δεν είμαστε ταγμένοι. Διάλειμμα, έχουμε μπάσκετ μετά. Για να στείλετε μήνυμα εφέ μονοποτεπώνυμο στο 54526 για τον αποκωδικοποιητή ΠΑΟΚ αξίας 40 ευρώ που σας δίνουμε δωρεάν σήμερα για να βλέπετε πιο εύκολα. Ανεξάρτητα τη τηλεόραση έχετε τους αγώνες του ΠΑΟΚ μέσω του ΠΑΟΚ TV. Διευκολύνεται πάρα πολύ η διαδικασία. Έχει μέσα και άλλα κανάλια ο αποδικοποιητής. Υπάρχει ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανετολικός. Οδηγείται στα άκρα η κόντρα της ΠΑΕ Πανετολικός με τους οργανωμένους οπαδούς. Αρχής γενομένης από το μάτς με τον ΠΑΟΚ που νομίζω έτσι θα πάει μέχρι το τέλος. Λοιπόν, η ανακοίνωση αναφέρει. Ενδιαφέρει και τους φίλους του ΠΑΟΚ γιατί νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι πολύ απλά για όσους θελήσουν να πάνε στο Αγρίνιο. Με το σκεπτικό έλα μου, θα βρούμε εισιτήρια. Στον αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου και ώρα 7.30 αναφέρει η ΠΑΕ Πανετολικός. Δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, ο καθένας εκ των οποίων μπορεί να αγοράζει έως 2 απλά ονομαστικά εισιτήρια με την επίδειξη της κάρτας του στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο. Οι φίλαθλοι που ήταν παρόντες σε έναν ή περισσότερους από τους τρεις τελευταίους εντός έδρας αγώνες μπορούν να προμηθευτούν από ένα απλό εισιτήριο. Και αυτή από τα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο που θα γίνεται διασταύρωση των στοιχείων τους. Εκδοτήρια δεν θα λειτουργήσουν, ενώ δεν θα επιτραπεί είσοδος φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας. Τα γραφεία θα είναι την Κυριακή ανοιχτά από τις 12 έως τις 5.30. Επίσης ανακοινώνεται ότι δεν θα λειτουργήσει η θύρα 6, που είναι των οργανωμένων του Πανετολικού, για λόγους ασφαλείας, και συμπληρώνει η ΠΑΕ Πανετολικός, οι κάρτες εισιτηρίων με θέσεις στη θύρα 6 ακυρώθηκαν ηλεκτρονικά, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι κάτοχοι θα απευθύνονται στα γραφεία της ΠΑΕ για την επιστροφή του αντίτιμου. Άρα, εισιτήρια στους οργανωμένους, ειδικά για τα διαρκείας κομμένα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να το κάνει. Χρήστε, είναι ΠΑΕ Πανετολικός και είναι διαρκείας. Δεν μπορεί να ακυρώσει το διαρκείας που έχει πουλήσει. Γιατί? Και να επιστρέψει το αντίτιμο. Και πώς σου λέει, στο αντίτιμο ποιο είναι? Όλο πρέπει, εγώ το θέλω πίσω. 100 ευρώ. Έλα, πάρ' το. Δεν είναι όλο. Το αντίστοιχο σου λέει. Όχι, δεν είναι αντίστοιχο, το αντίτιμο. Όλου του διαρκείας. Ναι. Όχι, το αντίτιμο μπορεί δεν να θέλω, είναι. Δεν θέλω, το αγόρασα, δεν λέει ότι μπορεί να μου το ακυρώσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Όχι, το λέει Χρυσά. Τι το λέει. Στα ψηλά γράμματα, τουλάχιστον στον ΠΑΟ γράφει ότι το διαρκείας μπορεί να ανακληθεί για του στάδε λόγου 1, 2, 3, 5. Που κρίνει πάει. Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο λόγο. Οποιοδήποτε τον πάει δικαστικά θα δικαιωθεί. Δεν θα πω Χρυσά τώρα στο διαρκείας. Έχω 4 διαρκεία στην ΠΑΕ Άρης, δεν λέει τίποτα τέτοιο. Μόνο σε περίπτωση επεισοδίων και συμπεριφορά δική μου. Επικαλείται λόγου ασφαλεία. Είπα Πανετολικός. Και δεν θα κλείσει και δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Καρεκλάκι D7 σειρά 8, κάθομαι και τρώω σπόρια. Εγώ νομίζω δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Εμείς ωραία. Άντε στη Β' Εθνική Πανετολική. Την κόντρα που υπάρχει. Άντε αγοράκι μου, άντε πάνε. Άντε και εσύ. Άντε στη Β' Εθνική. Όχι, άντε. Είναι καλός ο Πανετολικός. Ναι, νομίζεις. Άσε μας τώρα που είναι καλός. Ούτε ο Πανετολικός είναι καλός. Αυτός που δεν θέλει τον κόσμο στο γήπεδο δεν είναι καλός. Είμαστε με τα παιδιά του Πανετολικού. Όχι, θα αφήσουν να με βρίζουν, Χρήσανθε. Του Πανετολικού τα παιδιά. Εντάξει. Που τσόκανε γήπεδο, γήπεδο στο Λίδι. Σιγά. Έχει πάει. Έχω πάει, ναι. Και δεν σου αρέσει. Εντάξει, σιγά. Από το κλάνι τη Βικλίδη είναι πιο όμορφο. Και πιο λειτουργικό. Εντάξει. Έχω κάνει προπονητικό. Για πε μου λίγο, αφού είναι πιο λειτουργικό, πόσε θέσει πάρκινγκ έχει. Γιατί όταν πήγαμε, μα τράκαραν το αυτοκίνητο εκεί. Έτυχε. Να μην το άφηνε πάνω σε γωνία, Χρυσή. Στο πάρκινγκ της, το τέτοιο το αφήσαμε. Πού? Και πήγε το ταγάρι το άλλο και πέσε πάνω. Του γηπέδου. Ταγάρι, τι φταίει. Όπως έχει πινακίδες στα πάρκινγκ, δεν ευθυνόμαστε. Όχι, ναι. Ο παρκαδόρος της εβδομάδας. Λέω επίτηδες, το έκανες. Ναι. Μπορεί, το έκανε και επίτηδες. Του Αθανασιάδη το αυτοκίνητο είχαν κάνει με βιά. Για τον καημένο, τον Μάους. Του Προέδρου. Ο οποίος το ένα γήπεδο το τρακάρουνε. Στην καβάλα του το σπάσανε. Πρόεδρε, μην πας ποτέ με το γήπεδο με το αυτοκίνητο. Στο καλό Πανετολικός για να μας γράφει. Εγώ είναι πολύ μακριά και κοστίζει πολύ στέργιο το ταξίδι. Ναι. Τελικά. Κάτι εδώ πέρα. Ξάνθη, καβάλα, δράμα, αυτά ναι. Θέλουμε. Ναι, είδες, αυτή είναι καλό τεχνικό. Εγώ ξέρω ότι ο Πανετολικός είναι μια ομάδα με σταθερή πορεία στην Α' Εθνική. Με ένα γήπεδο ίσως το καλύτερο της επαρχίας. Ίσως.
με προπονητικό κέντρο στο Λίδι. Δεν υπάρχει το Εμίλιο, αν έχεις πάει Χρύσανθε. Έχω πάει. Πραγματικά είναι ένα στολίδι και δεν θέλουν τον Κοστούλα ή άμα είναι στολίδι, να βρει κάποιον να το πουλήσει. Το ίδιο δήλωσε και ο ίδιος. Μακάρι να πει και για μένα πρόταση. Ωραία, μπράβο. Ευθαρσός ο πρόεδρος. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Πρόεδρος ο οποίος βγαίνει και λέει να πουλήσω τις εγκαταστάσεις της ομάδας μου. Πολύ ωραία. Θέλει να φύγει χρόνια. Να φύγει. Δεν είναι τη ομάδα του, Χρύσανθε. Να φύγει. Να φύγει, υπάρχει τρόπος. Ποια ομάδα είναι. Υπάρχει τρόπος. Τη ομάδα είναι το Εμίλιον. Υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος να φύγει, να σηκωθεί να φύγει όπως φεύγουν όλοι. Όποιος θέλει να φύγει, φεύγει. Όποιος θέλει να μείνει και λέει ότι φεύγει, μένει. Να φύγει και αυτός και όλοι από το ποδόσφαιρο. Και ο Κοστούλας. Άντε από εδώ τώρα. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Μάλιστα. Με τους Κοστούλες και τους Πανόπουλους. Βλέπω πάντως έχετε μια συμπάθεια για τον κύριο Κοστούλα. Εγώ δεν την έχω. Εσύ έχεις τον Καρυπίδη και στο Μαρινάκι. Δεν έχεις άλλη συμπάθεια. Στο Μαρινάκι, Στέργιο, παρά την εσχρή λάσπη που πετάς, δεν έχω καμία απολύτως συμπάθεια στο Μαρινάκι και μπες στο site μου να δεις πόσες φορές δεν έχω ξεφωνήσει. Κάτι που δεν έχετε κάνει ποτέ! Ποτέ! Για το Μαρινάκι. Ποτέ! Όταν τον ψήφιζε ο Ζαγοράκης. Χάπια παίρνεις. Παίρνω, ναι, παίρνω. Παίρνω, ρε, θα πάρω, ρε, θα πάρω. Λοιπόν. Ακούγει το Μαρινάκι. Πάμε και σε μια σοβαρή. Το ότι ο Καρυπίδης λέει θετικά πράγματα για τον Ολυμπιακό, το Μαρινάκι δεν σημαίνει το λέμε κι εμείς. Δεν το έχω κάνει ποτέ! Τι πούμε. Τε! Θα πούμε μια σοβαρή είδηση. Αλλά έτσι που κάνεις θα αρχίσω να το κάνω. Θα αρχίσω να λέω. Λοιπόν, πάμε στα μπασχετικά. Έχουμε 46 δευτερόλεπτα. Τι έκανε. 3-1 στην Ουκρανία. Νομίζω. Πρόκριση. Στο επαναληπτικό δεν θα έχει κάποιο θέμα η ομάδα. Πρόκριση. Ταξίδευσε και αγωνίστηκε χωρίς τον Ντίμα Φιλίπποφ λόγω της κόντρας Ρωσίας-Ουκρανίας. Την πλήρωσε ο Ντίμα και ο ΠΑΟΚ, αλλά τα παιδιά τα υπόλοιπα πήραν μια εύκολη νίκη, νομίζω, με 3-1 σετ. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι στο Ιβανόφιο το Σάββατο Χρύσανθε στον αγώνα του Ηρακλή με τον Προμηθέα θα υπάρχουν κουμπαράδες. Κουμπαράδες. Στις εισόδους. Μου είπε ο Στέργιος που έχει. Και άμα δεν βρεις. Θα κάνω δικούς μου. Ναι. Όπου ο καθένας θα μπορεί να συνεισφέρει όσο μπορεί, ό,τι προαιρείστε που λέμε, για να στηρίξουμε την προσπάθεια ώστε να πάει ο νεαρός Μιχάλης στη Γερμανία για ιατρικές εξετάσεις απαραίτητες. Το παιδί έχει κάνει 4 επεμβάσεις στην καρδιά, είναι φύλαθρος του Ηρακλή και προφανώς είναι μια προσπάθεια στην οποία όλοι θα πρέπει να συμμετέχουμε. Σωστό. Η καμπάνια θα ξεκινήσει από τον αγώνα του Σαββάτου, πέρα από το εισιτήριο δηλαδή που ο καθένας θα αγοράζει, θα μπορεί να δίνει 1 ευρώ, 2 ευρώ, 10 ευρώ, 1000 ευρώ, 500 ευρώ, 100 ευρώ, 3 ευρώ, όσα θέλει στον κουμπαρά να μαζέψουμε το ποσό, να μπορέσει να πάει το παιδί και ο πατέρας του φυσικά στην Γερμανία για να κάνουν τις εξετάσεις αυτές, οι οποίες δυστυχώς δεν γίνονται στην Ελλάδα. Γιατί είναι ειδικές εξετάσεις, έχει κάνει 4. Ναι, τις ζητάει ο γιατρός. Αυτά πρέπει να τους ξεφωνήσουμε όλους. Μπλε, κόκκινους, πράσινους, κίτρινους. Δεν γίνονται στην Ελλάδα αυτές οι εξετάσεις. Τον παρακολουθεί ο γιατρός εκεί και πάει στη Γερμανία. Έχει κάνει, όπως είπαμε, 4 χειρουργικές επεμβάσεις στην καρδιά. Νομίζω να πούμε ότι το ποσό δεν είναι κανένα τεράστιο ποσό. Μαζεύεται το ποσό και νομίζω ότι ακόμη και από το πρώτο μάτς μπορούμε να το μαζέψουμε. Για να πάει ο Μιχάλης στη Γερμανία για τις εξετάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες, γιατί ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνουμε και 5η επέμβαση. Οπότε καλό θα είναι να είμαστε σε εγρήγορση όλοι, ό,τι μπορεί ο καθένας, στους κουμπαράδες, στο Ιβανόφιο. Υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός στο site του Ηρακλή για περισσότερες λεπτομέρειες. Καλά που είναι και ο κόσμος και βοηθάει πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Όντως. Πέρα από εταιρείες που μπράβο σε όσους βοηθάνε, γιατί υπάρχουν και αυτές οι εταιρείες, αλλά και ο κόσμος πάντα βάζει πλάτη, γιατί δεν περιμέναμε από την εκάστοτε κυβέρνηση πολλά παιδάκια όπως ο τελευταίος ο μικρός Ραφαήλ θα ήταν ακόμα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον υπάρχει ελπίδα όταν πάνε στο εξωτερικό. Και ακόμα θα μαλώνουν οι υπουργοί, οι πρώην και με τους επόμενους, αν είναι αρμοδιότητα και προτεραιότητα για το κράτος να στείλει ένα παιδί στο εξωτερικό. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι όλοι τους, όλοι τους, και η προηγούμενη κυβέρνηση. Φοβερή και γραφειοκρατία αυτή. Στη χώρα, παιδιά, δηλαδή, εντάξει. Αν σας πω κάποια στιγμή την ιστορία γνωστού φίλου του ΠΑΟΚ που είχε 2 παιδάκια με πρόβλημα, πραγματικά θα σας πέσουν τα μαλλιά. Αγώνα οι γονείς για να φύγει το παιδάκι στο εξωτερικό, με τα χρήματα να είναι συγκεντρωμένα. Και να μαλώνουν οι γιατροί, και να μαλώνουν και τα κόμματα, και να μαλώνουν, ναι, και οι υπουργοί. Για ανθρώπινες ζωές. Οι τράπεζες που τα μπλοκάρουν καμιά φορά. Υπάρχει το εξής.
υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις και υπάρχουν διάφοροι απαταιώνες που προσπαθούν να βρουν τις όποιες τρύπες του συστήματος για να εξαπατήσουν. Όντως. Και στην προσπάθεια αυτή έχουμε γίνει, κάνουμε ακριβώς το αντίθετο εμείς. Επειδή δεν μπορούμε να βρούμε, είναι σαν το ποδόσφαιρο περίπου. Επειδή δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να είναι οι οπαδοί και των δύο ομάδων, κόβουμε τις μετακινήσεις. Κάτι αντίστοιχο γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Επειδή δεν μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς τους απαταιώνες, δημιουργούμε ένα τέτοιο σύστημα γραφειοκρατικό που την πληρώνουν και οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν ανάγκη, που πραγματικά πρέπει να βοηθηθούν, που πραγματικά είναι σε αυτό που λες, να πάει στο εξωτερικό, ας πούμε, για να γίνει μια κατάσταση και του μπλοκάρει η τράπεζα τα χρήματα. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα μονίμως. Χρήσατε, μιλάμε για ένα κράτος, καλά το είπες, τερατούργημα. Πραγματικά δεν μπορώ να ξεχάσω μια ιστορία, αν θυμάστε, με ένα παιδί από τη Σιδηρόκαστρο ή από την Ιγρήτα Σερών, όπου κινητοποιήθηκαν όλοι οι ποδοσφαιριστές με μπροστάρι, νομίζω, τον Παπασταθόπουλο, για να μαζευτεί ένα ποσό. Το παιδί έπρεπε να φύγει στο εξωτερικό. Δεν θυμάμαι το όνομα του. Το πρόσφατο τώρα του Ραφαήλες. Όχι, όχι, έχει. Γιατί αυτό πήγε το παιδί και έγινε. Και μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό. Παιδί, έτσι. 3 εκατομμύρια. Ήταν ένα παιδί από τις Σέρες ή από την Ιγρήτα, δεν θυμάμαι, με πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κινητοποιήθηκε το Charity Idols και το πήρε πολύ προσωπικά ο Παπασταθόπουλος και είχε κινητοποιήσει μέχρι και παίκτη στην Ντόρτμουντ τότε. Είχε μαζευτεί ένα ποσό απίστευτο σε χρόνο ρεκόρ. Να σας πω, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, 400.000 ευρώ. Ναι. Δυστυχώς το παιδί δεν πρόλαβε να πάει στο εξωτερικό. Έχασε τη μάχη με τη ζωή. Η μητέρα είπε αυτοβούλος, τα χρήματα που μαζεύτηκαν θέλω να πάνε στο ΑΧΕΠΑ, δεν θυμάμαι πού, για να γίνει η ζωή των άλλων παιδιών πιο εύκολη. Και πριν προλάβει η γυναίκα να κάνει τη διαδικασία αυτή, η τράπεζα μπήκε στο λογαριασμό, δίμευσε το ποσό και δεν έδωσε τη γυναίκα ούτε τη δυνατότητα να πει: θέλω να πάνε στο ΑΧΕΠΑ. Πάντα εσύ στο ΑΧΕΠΑ, κράτος. Και πού πήγανε? Και πήγανε και είδαν μέσα μηδέν. Και γιατί υπάρχει παραθυράκι που λέει: αν ο σκοπός του Εράνου ολοκληρωθεί, δεν υπάρχει. Μένουν πλέον. Μένει στις τράπεζες. Μένει στις τράπεζες. Και ενώ η γυναίκα πήγε μέχρι τον υπουργό και του είχε πει: παιδιά, δεν θέλω να μου τα δώσετε για να τα πάω εγώ. Πάντε τα εσείς. Όχι, λέει, δεν γίνεται. Και πήγε η γυναίκα και λέει: μηδέν. Απίστευτο. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Εντάξει. Να πάρεις μια καραμπίνα τώρα, δηλαδή έλεος. Όχι. Τι όχι. Και να χτυπάς πάνω ψηλά. Ναι, και να βαράς τον αέρα στο γάμο. Στο γάμο, Κώστα. Γιατί... Χρήσανθε. Τα κούνια φορούσε. Αυτά είναι τα θέματα, Χρήσανθε, πρέπει να λύσουν όλες οι κυβερνήσεις. Δεν τα λύνει καμία. Δεν τα λύσει καμία. Από το 81 και μετά, μιλάμε για ένα σύστημα υγείας τερατούργημα. Από το 81. Ναι. Από το 81. Από το 94. Άντε, από το 94. Χουντικός. Από το 67. Από το 63, βασιλικός. Το ξαναλέω. Παπανδρεϊκός παλιός. Πριν από λίγους μήνες. Από το 40. Από το 40 μεταξικός. Στέργιο Μέδη, αρέσει. Κάποια στιγμή λέει όμως δεν γίνεται. Δεν σταματάει. Ο πρώτος που τρομάζει είναι ο Μέδη. Δεν σταματάει. Δεν σταματάει να μιλάει. Λοιπόν, τώρα τον πιάνει ο Ίστρος 2 και 1. Κλήρωση. Χρήσατε ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 14. Θα κάνω χαρούμενο ένα φίλο του ΠΑΟΚ το 14. Γιατί θα κάνεις ένα... χαρούμενη μία φίλη του ΠΑΟΚ. Έτσι, το ήξερα. Την Κατερίνα Μπουλιτσάκη, το κινητό σε 7.22. Μπράβο, Κατερίνα. Συγχαρητήρια. Έχετε μήνυμα πριν από 30 λεπτά. Εγώ, Κατερίνα, στο έδωσα τον αποκωδικό. Από τον Τζαλτίδη τον πήρε τον αποκωδικό του ΠΑΟΚ TV. Και έδωσα το 14 ενός αγαπημένου ποδοσφαιριστή, δηλαδή. Του Κρόιφ. Λοιπόν, Κατερίνα Μπουλιτσάκη, τον. Του Σάπλη. Του Σάπλη. Του Σάπλη. Όπως έλεγε ένας φίλος μας. Το 722 θα ενημερωθεί. Ο Σάπλη. Από τη Μαρλή, έλεγα το μαζί μας τη δεύτερη ώρα. Ήταν τότε ο Καλογεράς με τρία καταστήματα. Έτσι. Το λέμε κάθε μέρα, παιδιά, ένα σέρβις και έναν έλεγχο στα ελαστικά και στα φρένα τουλάχιστον να μην τον αμελείτε. Σέρβις, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάσταση. Τρία καταστήματα. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρία στο πρώτο. Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Οροκάστρο το δεύτερο. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Μουτανιό Θέρμη το τρίτο. Και στο otokalogeras.gr. Μαζί μας δεύτερη ώρα ήταν και η πίτσα Mr. Gold Μεσολογείου 2 στις οικίες, αλλά εξυπηρετεί και στις δυτικές συνοικίες και στο κέντρο. Οπότε κάνετε τα κουμάντα σας. 2-3-10-62-85-86. 2-3-10-62-85-86. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Και πίτσες και μακαρονάδες και φαγητά ημέρας. Για όσους δεν σας αρέσει η πίτσα, τηλεφωνήστε και ρωτήστε ποιο είναι το μενού ημέρας. Αυτά. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Αύριο πάλι.